Ναι, πήγε 10 και γι' αυτό είμαστε κοντά σας και ελπίζουμε να είστε και εσείς κοντά μας και ας δούμε μαζί αυτή την Παρασκευή τι περιλαμβάνει το δισογραφικό μενού της ημέρας. Η στήριξη την οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός από το Jean-Claude Juncker ήρθε, ωστόσο οι αγορές επιμένουν. Σε τι ρυθμούς θα κινηθούν σήμερα, θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε μαζί. Την παραπομπή σε δίκη του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προτείνει ο εισαγγελέας Ντογιάκος. Παραπέμπονται συνολικά 70 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε τάφο μέλους της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας παραπέμπει η αποκάλυψη της Περσεφόνης στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης. Αυτό δήλωσαν χθες σε συνέντευξη τύπου οι αρχαιολόγοι που επιμελούνται την ανασκαφή εκεί και βεβαίως έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τα spreads και από το πώς κινείται η οικονομία. Τα spreads που βγάλαν φθερά και πέταξαν στα ύψη τελικώς και χθες, μια μαύρη εικόνα παρουσίαζαν η αγορά, Δημήτρα Καδά. Πράγματι, υπόπιση στο κατόφλι του 9% η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, παρά τη βροχή δηλώσεων στήριξης από Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και πτώσεις στο χρηματιστηριακό δείκτη. Μαύρα είναι τα πράγματα, τα οικονομικά τουλάχιστον, του Δήμου Μαραθών, έτσι όπως τα παρουσίασε και στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, ο κ. Ψινάκης. Άλλη απάντηση υπάρχει από την πλευρά του πρώην Δημάρχου. Θα μας τη δώσει ο Λάμπρος Χαβέλας που βρίσκεται στην περιοχή. Και ο κύριος Λουίζος, αυτό το οποίο λέει ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, αν δεν μπορεί να διοικήσει ο κύριος Ψινάκης, να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί, ζητεί την παραίτηση λοιπόν του κυρίου Ψινάκη, καθώς όπου υπάρχει φτώχεια σίγουρα υπάρχει γκρίνια και αυτό σε επίπεδο αξιωματούχων του κράτους. Όπου υπάρχει φτώχεια όμως σε επίπεδο προσωπικό δικό μας, της μέσης ελληνικής οικογένειας, εκεί υπάρχει δυστυχία και πολλές φορές απόγνωση. Τι έκανε ένας φορολογούμενος πολίτης που είδε να δεσμεύει εφορία τα 300 μοναδικά ευρώ που είχε στο λογαριασμό του και αυτά κατόπιν δανεικών? Στη Ρόδο συνέβη και ο Δημήτρης Τρουμπάκος θα μας δώσει σε έναν τίτλο. Δεν είχε να το ταΐσει, Πόπη, και η εφορία του κατέσχεσε 300 ευρώ από τα τελευταία 300 ευρώ που του είχε δανείσει συγγενικό του πρόσωπο. Έδωσε λοιπόν το παιδί του, το οποίο δεν είχε να ταΐσει, στον υπάλληλο της εφορίας. Πήγε να του παραδώσει. Θα σας πούμε σε λίγο αναλυτικά τι συνέβη. Μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουμε και ένα παγκόσμιο συναγερμό. Ένα παγκόσμιο συναγερμό για τον έμπολα και σήμερα μάλιστα έχουμε και άσκηση ετοιμότητας και στα δικά μας. Βάλια Σκούρα, σε ποιο νοσοκομείο? Στα Αμαλία Φλέμινγκ, στα Μελίσια, θα αρχίσει η άσκηση σε 2 με 3 ώρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Πόπι και οι φορείς θα αρχίσουν σιγά σιγά να προσέρχονται. Θα είμαστε λοιπόν εκεί, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ελάτε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο θέμα της στήριξης που ζητήσαμε και που πήραμε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανοίξει το Skype και θα δούμε το Θάνο Θανασίου από τις Βρυξέλλες που θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κάνανε ένα βήμα πίσω τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την Ευρώπη, Θάνο. Ένα βήμα πίσω δεν κάνανε από την Ευρώπη. Είναι είπαν να στηρίξουν την Ελλάδα. Γιατί δεν θέλουν να στηρίξουν την Ελλάδα. Βγήκαν με δηλώσεις για τις οποίες διψούσαν οι αγορές πριν ρίξουν στο Θεό τα σπρέντς μας. Κοίταξε, οι δηλώσεις που ακούσαμε, δηλαδή η γραφτή ανακοίνωση του Αντιπροέδρου Κατάινεν, δεν λέει τίποτα παραπάνω από όσα έλεγε και ο πρόεδρος Ντάισεμπλουμ σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup όταν είχε ερωτηθεί για το τι θα συμβεί και το τι μπορεί να συμβεί μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή, δεσμεύονται οι εταίροι και οι θεσμοί, η Κομισιόν, η Κεντρική Τράπεζα και το ΔΕΛΤΑ, πως μετά το τέλος του προγράμματος κάτι θα υπάρχει για να στηρίξει χρηματοδοτικά την Ελλάδα στην περίπτωση που η χώρα δεν μπορέσει να βγάλει στις αγορές. Το μήνυμα είναι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το διάδοχο πρόγραμμα, η μετεξέλιξη της σχέσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που λέει ο Κατάινεν στη γραφή του ανακοίνωση. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η πιστοποίηση του τι συμβαίνει. Οι αγορές φάνηκε πως δεν επιβραβεύουν τις μονομερείς κινήσεις. Οι αγορές
θέλουν κάποιος να πιστοποιεί το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, μισό λεπτό, Θάνο. Αν ήταν ακριβώς την ίδια γραμμή που είχαν και τις προηγούμενες ημέρες, πριν οι αγορές δείξουν την αντίδρασή τους, δεν ίδρωσε ταυτή κανενός Ευρωπαίου, δηλαδή από τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με την ανταπόκριση προς τα ελληνικά ομόλογα. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι Ευρωπαίοι είχαν προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά για το τι θα συμβεί αν υπάρξουν μόνο μερείς ανακοινώσεις ή μη συντονισμένες ενέργειες. Η έξοδος από ένα πρόγραμμα είναι ένα αποτέλεσμα συνολικής συνεννόησης. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το πιστοποιούν αυτοί και το οποίο το πραγματοποιείς εσύ όταν είσαι έτοιμος. Εμείς είμαστε σε μια φάση που δεν έχει τελειώσει ο πέμπτος έλεγχος. Δηλαδή η μεταρρύθμιση την οποία θέλουν να δουν οι αγορές δεν είναι ακόμα επί του εδάφους. Δεν υπάρχει ακόμα η πλήρης μεταρρύθμιση που χρειάζεται να δει κανείς για να εμπιστευτεί την ελληνική οικονομία. Ως εκ τούτου αυτό το οποίο λένε οι εταίροι είναι πως εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να τελειώσει η μεταρρύθμιση, να πιστοποιήσουμε το τι έχει συμβεί και θα βάζουμε και λεφτά. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι αγορές σε αυτή τη στήριξη, σε εισαγωγικά ή χωρίς, όπως θέλετε, πάρτε το, των Ευρωπαίων. Χθες δεν έδειχνε να υδρώνει ταυτή τους. Ανέβηκε πάλι ακόμη πιο ψηλά το spread. Έπεσε και το χρηματιστήριο. Σήμερα θα έχουμε εικόνα σε λίγο, Δήμητρα. Πόπη, μετά από τη βροχή αυτή των δηλώσεων που ανέφερε ο Θάνος, το μόνο που κατάφεραν είναι να σταματήσει μια πολύ μεγάλη άνοδο στην απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Ξεκίνησε η μέρα με απόδοση κάτω από το 8%. Και καταλήξαμε στην πόρτα του 9%. Μάλιστα, κάποιες συναλλαγές που έγιναν χθες το βράδυ ήταν και πάνω από το όριο του 9% στην απόδοση. Μιλάμε για επίπεδα του περσινού έτους. Αντίστοιχη πτώση υπήρχε και στο χρηματιστήριο, 2,22% πτώση χθες, 13% και πάνω η πτώση σε ένα τριήμερο. Αναλυτές ερμηνεύουν την άνοδο του δεκαετούς ομολόγου και σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα που αποτελούν καταφύγιο αυτές τις μέρες για τους διεθνείς επενδυτές. Για να πάρουμε και μία άποψη του ειδικού. Είναι ο κύριος Βασίλης Μοναστηριώτης στη σύνδεσή μας, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics. Πώς βλέπετε εσείς, κύριε Μοναστηριώτη, καλή σας μέρα από την Αθήνα. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την ανταπόκριση των αγορών, πού αποδίδετε εσείς αυτή την πορεία των spreads των ελληνικών? Καλημέρα σας. Οι αγορές αντιδρούν, υπάρχουν δύο στοιχεία στην αντίδραση. Ένα είναι ακριβώς η αβεβαιότητα ότι αν, ας πούμε, καταρρεύσει η σχέση μεταξύ Ευρωζώνης και Ελλάδας, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και τα χρέη που κρατάνε οι αγορές στα χέρια τους είναι πιο επισφαλή και άρα ανεβαίνουν τα επιτόκια, το κόστος, ας πούμε, για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και το στοιχείο ότι ενός παιχνιδιού, αυτό που λέμε ότι οι αγορές κάνουν, παίζουν τη μία επένδυση με την άλλη και κινούνται κάποια χρήματα για να ανέβουν και τα spreads, ώστε να ανέβουν και αποδόσεις για τις αγορές. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά, κυρία Μοναστηριώτη, κατά την άποψή σας, έτσι ώστε να αρχίσει να διορθώνει λίγο αυτές τις πορείες, να μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή να βγει στις αγορές πραγματικά, να συνεχίσει την πορεία της αυτόνομα. Άνευ προγραμμάτων, ναι, τύπου μνημονίου εννοώ. Κοιτάξτε, για να βγει το ελληνικό κράτος στις αγορές χωρίς μνημόνιο, πρέπει να έχει πετύχει αυτά που έχει μέσα το μνημόνιο. Δηλαδή, να πετύχει τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τη βιωσιμότητα του χρέους, τη δυνατότητα να μην παράγει νέα χρέη, με τέτοιο τρόπο το οποίο θα εφησυχάζει τις αγορές ότι είναι μια ας πούμε επικερδής αλλά σχετικά σίγουρη επένδυση όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό δεν το κάναμε, ήταν πολύ βιαστική η κίνηση και νομίζω δεν έγινε για οικονομικούς. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε τι, από εδώ και στο εξής? Σε μια καινούργια συμφωνία, σε μια νέα περίοδο ανάγκης χρηματοδότησης από δανειστές? Κοιτάξτε, αν ισορροπήσει η κατάσταση και γυρίσουμε στην κατάσταση προ-δύο εβδομάδων, ας πούμε, τότε νομίζω ότι συνεχίζουμε έτσι όπως ήμασταν. Δηλαδή, συνεχίζεται αυτό που λέμε διαπραγμάτευση, που στην ουσία είναι έλεγχος. Και εφόσον υπάρξει συμφωνία, υπάρξει έγκριση δηλαδή στον έλεγχο, συνεχίζουμε, τελειώνει το μνημόνιο έτσι κι αλλιώς, αλλά συνεχίζουν οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, ακόμα και εκτός μνημονίου, γιατί πολλές από αυτές ελέγχονται μέσα από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοναστηριώτη. Καλή σας μέρα από την Αθήνα. Για να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλα αυτά. Ο Νίκος Αρμένης έχει το ρεπορτάζ. Νίκο. Πόπη, κυρίες και κύριοι, οι κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει τη διαπραγματευτική της στάση, ότι η θέση της χώρας είναι σταθερή, ότι η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Εμείς λένε θα κάνουμε τη δουλειά μας και όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι δεν θα χρειαστεί άλλο μνημόνιο, καθώς τονίζουν ότι η προληπτική γραμμή χρηματοδότησης δεν απαιτεί νέο πρόγραμμα, ενώ υπάρχει εκτίμηση ότι και η πίεση που ασκούν Γαλλία και Ιταλία απέναντι στην λιτότητα του Βερολίνου ευνοεί την Ελλάδα. Να σας πω
ότι εξακολουθούν να αποδίδουν την αρνητική αντίδραση των αγορών στη διεθνή οικονομική συγκυρία και εσωτερικά στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενδεικτική αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη μετά τη δήλωση Κατάινεν ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει πρόοδο και εργάζεται με τους εταίρους για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος έως το τέλος του έτους για την ασφαλή είσοδο στη μετά μνημόνιο εποχή. Οι προφήτες της καταστροφής διαψεύτηκαν και πάλι, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, και σε άλλη δήλωσή της είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστάτωσε τις αγορές. Να προσθέσω ότι ο κύριος Σαμαράς θα βρίσκεται και σήμερα στο Βερολίνο για τη Σύνοδο Ευρώπης-Ασίας και μένει να δούμε αν εκεί έστω και ανεπίσημα θα συζητήσει για όλα αυτά με την Άγγελα Μέρκελ σε μια ανεπίσημη συνάντηση, η οποία η Γερμανία Καγκελάριος μετέχει επίσης σε εργασία της Συνόδου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε, ενώ αυτά γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο αγορών, να δούμε τι συμβαίνει στη μέση ελληνική οικογένεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να δούμε για την ακρίβεια τι αποφάσισε να κάνει ένας άντρας από τη Ρόδο, ο οποίος αντιμετωπίζοντας σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, δανείστηκε χρήματα προκειμένου να ταΐσει το παιδί του, αλλά η εφορία του τα δέσμευσε. Είναι στη γραμμή ο Μιχάλης Μαστής, συνάδελφος από την εφημερίδα Ροδιακή, που έφερε και στη δημοσιότητα το θέμα. Πήρε λοιπόν το παιδί, καλή σου μέρα Μιχάλη, και καλή το μέρα, παρέδωσε, πρόκει. Πήγε να το παραδώσει στον εφοριακό. Ναι, πάνω στην απόγνωση του ο άνθρωπος αυτός επικοινώνησε με τα γραφεία της εφημερίδας μας σε νυφάλια κατάσταση, αλλά αποφασιστικός. Είπε ότι πάω στην εφορία να τους αφήσω εκεί να μεγαλώσουν αυτή το παιδί μου, αφού μου στέρισαν τα τελευταία 300 ευρώ που μπήκαν στο λογαριασμό μου από τη μητέρα μου. Δανεικά δηλαδή του έδωσε. Δανεικά. Άνεργος άνθρωπος και του έδωσε χρήματα η μητέρα του. Πώς έφτασε η εφορία να του τα δεσμεύσει αυτά, δεν είχε δηλώσει το ακατάσχετο όπως... Το είχε δηλώσει το ακατάσχετο, αλλά σύμφωνα με τις εγκυκλίους, τις οποίες σύμφωνα με το Υπουργείο έπρεπε να παρακολουθεί, έπρεπε να είχε κάνει επικαιροποίηση στην αρχή του 2014. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν ξέρω αν θα γίνει και από εδώ και πέρα δηλαδή, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεμπλοκής του λογαριασμού για να μείνει ως ακατάσχετος. Το πρωί μίλησα πάλι με τον άνθρωπο. Πριν από τη σημερινή επικοινωνία μαζί του, είχες μιλήσει και καταγράφηκε κιόλας στη συνομιλία αυτή στην κάμερα. Για να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από εσένα θα δούμε. Να μιλάς, δεν φαίνεται ο άνθρωπος βεβαίως, αλλά ακούγεται τη φωνή του. Για να ακούσουμε τι σου είπε. Τους είπατε ότι έχετε την επιμέλεια ενός παιδιού 26 μηνών και ότι δεν έχετε δυνατότητα να το ζήσετε, τους το είπατε αυτό πάνω. Αυτό όχι μόνο χρειάζεται να το πω, μπορούν και διαπίστωσαν και είδα. Αυτό δεν ήταν ένα σχήμα να βγω, δεν είχα λόγο να κουβαλάω ένα παιδί μαζί μου. Το παιδί το φέρνω και μπορώ τουλάχιστον ό,τι μπορώ να το προσφέρω μια αξιοπρέπεια και με ήχος. Ένα πράγμα λοιπόν να ξέρουμε αυτοί. Εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε από τη χώρα, γιατί δεν θέλουμε τα παιδιά μας να ζουν αυτό το χάρι. Είναι σε απόγνωση πραγματικά, διακρίνει κανείς και στη φωνή του και σε αυτά που λέει την απόγνωση. Πραγματική σήμερα τι σου είπε, σήμερα τι έχει πολύ αλλάξει. Περήφανος, πολύ περήφανος, Πόπη, γιατί ξέρετε αυτό που θαυμάσαμε σε αυτή την περίπτωση είναι αφενός η ψυχραιμία του ίδιου και το πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αφετέρου όμως και η ευαισθησία του κόσμου. Τα τηλέφωνα της εφημερίδας μας εχθές και τα μηνύματα που δεχτήκαμε στο διαδικτυακό μας site πήραν πραγματικά μια πρωτοφανή διάσταση. Είμαι 25 χρόνια στο επάγγελμα. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά και για κανένα άλλο θέμα να υπήρξε τέτοια ευαισθησία από τον κόσμο. Κόσμος ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τον άντρα αυτό, έτσι. Άλλοι του πρότειναν δουλειά, άλλοι πλήρωναν χρήματα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα. Βρέθηκε μια μητέρα φοιτητή από την περιοχή της Ρόδου εδώ, από το χωριό Παραδείσου, η οποία είπε ότι μπορεί να μεγαλώσει ίδια το παιδάκι, να το κρατάει τα πρωινά. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου, Μιχάλη, πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό, χωρίς να μπαίνουμε σε προσωπικά δεδομένα βέβαια. Ο άνθρωπος αυτός είναι και πατέρας και μητέρα. Μεγαλώνει ένα παιδάκι 26 μηνών μόνο του. Δεν πήγαμε σε άλλο λεπτομέρειο. Άστο, δεν χρειάζεται. Δε χρειάζεται. Λοιπόν, βρήκε δουλειά τελικώς, του αποδέσμευσε η εφορία τα χρήματα αυτά. Τι έγινε σήμερα. Τα χρήματα μέχρι και πριν από 20 λεπτά που μίλησα με τον άνθρωπο δεν έχουν αποδεσμευτεί. Δεν ζητάει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι περήφανος άνθρωπος. Λέει, εγώ έχω κάνει το κουμάντο μου, έχω γνωστούς, έχω φίλους. Αλλά αυτά τα χρήματα ήταν από τη γιαγιά για τον εγγονό. Ήταν του παιδιού μου. Δεν δικαιούνται να μου τα στερήσουν. Είναι ο κύριος Θοδόρης Στεφανάκης στη γραμμή μας. Είναι πρόεδρος των εφοριακών Δωδεκανήσου. Και αν έχουν δει τα μάτια σας, κύριε Στεφανάκη, έτσι. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Πραγματικά συνέβη ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό το οποίο βέβαια εντάσσεται σε μια σειρά γεγονότων που συμβαίνουν καθημερινά σε όλες τις εφορίες στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση τι έγινε, τι σας είπε ο συνάδελφός σας όταν είδε στον Κισέ έναν πατέρα με το παιδί του. Έτσι. Γεγονότα που έχουν να κάνουν με την εκτόνωση του κόσμου, δηλαδή όλη η αγανάκτηση που υπάρχει στον κόσμο
μεταφράζεται σε διάφορα γεγονότα όπως το χθεσινό σε όλες τις εφορίες. Βέβαια, πολλές φορές τα γεγονότα έχουν να κάνουν με προπυλακισμό συναδέλφων, έχουμε να κάνουμε με επίθεση με τσεκούρι σε εφορίες, με χειροβοβίδες σε εφορίες. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, χθες είχαμε κάτι διαφορετικό. Εννοείται ότι μπαίνουν φορολογούμενοι πολίτες, κύριε Στεφανάκη, με τσεκούρια στα χέρια και προσπαθούν. Βεβαίως. Έχει καταγραφεί περιστατικό πάλι στη δικιά μας εφορία στη Ρόδο, Πανελληνίως, φορολογούμενος με τσεκούρι να απειλεί συνάδελφο. Και χειροβομβίδα άκουσα να λέτε. Χειροβομβίδα στη Δούη Γλυφάδα, πριν εδώ και την παρακολουθήσει πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα στις συνάδελφοι, δικές σας κάτω. Συνάδελφοι στην Χαλκίδα έχουν γίνει όμοιροι σε φαρμακείο για πολλές ώρες. Αυτό που λέω, το χθεσινό γεγονός, εντάσσεται σε ένα ευρύτερα γεγονότα που συμβαίνουν στην επικράτεια, με το γεγονός ότι ο κόσμος λόγω της αγανάκτησης που επικρατεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο, της οικονομικής αδυναμίας δεν έχουν για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Χθες λοιπόν, για να πάμε στο δικό μας γεγονός, είχαμε ένα παρόμοιο γεγονός το οποίο είχε μια διαφορετική μορφή με περισσότερη κοινωνική ευαισθησία. Mm-hmm. Αυτό που έγινε ήταν ένας φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος κρατώντας το μικρό παιδάκι ήρθε στο καφείο και το εφόρου, ο οποίος κάθισε και του δόθηκαν όλες οι απαιτούμενες εξηγήσεις για το πώς πρέπει να χειριστεί. Του φερθήκαμε σαν συνάδελφοι, ιδιαίτερα ο έφορος, με ιδιαίτερη έτσι, ήπιο τρόπο, και του έδωσε να καταλάβει το πρόβλημα. Εστιαζόταν ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάποια ενημέρωση ή λογιστική υποστήριξη ότι έπρεπε με μια νέα εγκύκλιο πριν 1,5 μήνα. Αυτό βοηθήστε μας λίγο να το καταλάβουμε. Παρακαλώ. Γιατί με τις εγκυκλίους έχουμε λίγο χάσει την μπάλα όλοι μας. Πήγαμε και δηλώσαμε μία φορά ένα λογαριασμό ακατάσχετο. Ότι μέχρι 1.500 ευρώ δεν μπορεί η εφορία να κρατήσει τίποτα, ακόμη και αν χρωστάμε περισσότερα. Πρέπει να ξαναπάμε, κύριε Στεφανάκη. Να το κάνουμε. Αυτό που λέτε έγινε περίπου πριν ένα έτος. Πριν 1,5 μήνα, επειδή άλλαξε ο τρόπος που γίνονται η αυτοματοποίηση των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, πριν 1,5 μήνα είχε μια εγκύκλιος, η οποία πήρε και έκταση και στα ΜΜΕ, αλλά και στους λογιστές και σε όλους, ότι έπρεπε όλος ο κόσμος μια νέα διαδικασία μέσω από το διαδίκτυο να επικαιροποιήσει ποιο λογαριασμό θα δηλώσει ακατάσχετο μέχρι το ύψος. Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι επικαιροποίησαν τους λογαριασμούς τους? Δεν μπορώ να έχω σε πανελληνιακή κλίμακα το. Όχι, νούμερο. Στη δική σας περιοχή. Τι ποσοστό έχει επικαιροποίηση? Είναι αρκετή, τώρα δεν μπορώ να πω σε νούμερα αυτή τη στιγμή. Απλώς ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, δεν είχε προβεί σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε θα του γυρίσουν τα χρήματα πίσω τώρα ή όχι? Την επόμενη ημέρα επίστρεψε στην ΔΟΗ, μόνος του χωρίς το παιδί. Του δώσαμε ο συνάδελφος τον αρμόδιο κλειδάρισμο, απευθύνθηκε σε κάποιον εξειδικευμένο λογιστή, έκανε άρση δήλωση του λογαριασμού του συγκεκριμένου ακατάσχετο. Οπότε τώρα υπολείπεται μια. Δεν θα ξανασυμπεί το ίδιο γεγονός βέβαια στο συγκεκριμένο, γιατί το έχει δηλώσει. Για δε τα 300 ευρώ που. Πάντως μέχρι πριν από 50, μέχρι πριν από καμιά ώρα, κανένα 20 λεπτό, μια ώρα δεν του είχαν επιστρέψει τα χρήματα. Πιθανόν τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Σε μια μέρα, σε μια-δύο μέρες φαντάζομαι θα επιστραφεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στεφανάκη για την επικοινωνία. Τι τραβούν και εφοριακοί από την άλλη, έτσι. Που βλέπουν απελπισμένους πολίτες να είναι εκεί και να, είτε να τους παρακαλάνε, είτε να τους δίνουν τα παιδιά τους, είτε να τους απειλούν με τσεκούρια. Τι τραβούν και αυτοί από την πλευρά τους. Πάμε τώρα σε άλλο επίπεδο. Πάμε σε επίπεδο κρατικών λειτουργών. Δήμος Μαραθώνας, στο προσκήνιο τις ημέρες αυτές, με καταγγελίες απίστευτες από την πλευρά του κυρίου Ψινάκη, του νυν δημάρχου, και με τον πρώην δήμαρχο να αποκρούει μία-μία τις κατηγορίες αυτές. Για να πάμε μέχρι εκεί. Είναι ο Λάμπρος Χαβέλλας στη σύνδεση μαζί με τον πρώην δήμαρχο. Καλή σας μέρα και στους δυο σας. Λοιπόν, Πόπη, αυτό το οποίο είπαμε χθες το πρωί είναι ότι θα ανέβουν πάρα πολλοί τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στις 4, χθες το μεσημέρι στις 4. Ανέβηκαν πάρα πολλοί τόνοι. Και αυτό το οποίο λέει και ο πρώην δήμαρχος ο Μαραθώνα Νέας Μάκρης, ο κ. Ιορδάνης Λουίζος, είναι το εξής. Αν δεν μπορεί ο κ. Ψινάκης να διοικήσει το Δήμο, να παραιτηθεί. Πάντως, όσοι παρακολούθησαν χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είδανε, κύριε Λουίζο, πλάν B του κ. Ψινάκη. Μόνο πλάν C υπάρχει. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου, και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ζούμε μαραθώνια φαρσοκομωδία στο Δήμο μας. Χθες κυριάρχησε στην ενδιαφέρουσα εκπομπή σας το θέμα του κυρίου Ψινάκη, με έναν ρόλο νέου τρικούπη να λέει πτωχεύσαμε, χρεοκοπήσαμε, δεν έχουμε μία, για να χρειαστούν μόνο ελάχιστες ώρες για να πει τι. Ψινάκης εναντίον Ψινάκη. Να πει ότι δεν είπα τέτοια πράγματα οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει περίπτωση πτώχευσης, δεν υπάρχει περίπτωση χρεοκοπίας, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Το θέμα
Δεν είναι το πλάν C που προτείνω εγώ, που είναι η άμεση παρέτηση του κυρίου Ψινάκη. Η άμεση. Όποιος και να αναλάβει από την παράταξή του, θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και ο κύριος Ψινάκης μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά το ρόλο που Μάλιστα. ξέρει καλά. Να μας διασκεδάζει. Υπάρχει κάτι σοβαρότερο, επιτρέψτε μου. Όχι, όχι, θα σας ζητήσω να δούμε λίγο τι συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε, ήμασταν εκεί, όχι μόνο εμείς, όλα τα κανάλια, καθώς το θέμα έχει Βεβαίως. Ενδιαφέρον για όλους. Για να δούμε Βεβαίως. Το απόσπασμα από τα χθεσινά και ερχόμαστε ξανά σε εσάς να μας πείτε για αυτό το περίφημο Plan C που λέτε εσείς, που αντιπροτείνετε εσείς. Για να το δούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που είπα δηλαδή, ότι αυτό το 16χρονο πάρτι τελείωσε και μας έδινε τώρα λογαριασμός και σε μένα και σε εσάς. Εγώ αυτό έχω ανακαλύψει, αυτό λέω. Εγώ κάνω κάθε προσπάθεια να μην πει ο Δήμος υπό επιτήρηση. Δεν θα απολυθεί κανείς υπάλληλος. Κανείς και όλοι θα πληρώνονται στην ώρα του. Εγώ είμαι ενήμερος σε τι κατάσταση που βλέπεις. Είμαι υπεύθυνος ό,τι ανέλαβα να το τελειώσω. Να είστε σίγουροι ότι παρόλο τις δυσκολίες που παραλάβαμε ή μάλλον αναλάβαμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα καταφέρουμε. Απλώς χρειάζομαι λίγο χρόνο, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Αλλά σας υπόσχομαι ότι ο τόπος θα ξεβρωμήσει και στο Δήμο θα μπει τάξη και νομιμότητα. Σας δίνω το λόγο. Εγώ έχω συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύω και το παίζω και θα το πει. Όταν είναι κλειστά, είναι μόνο βρωμάει. Και τόσα χρόνια κλειστά παίζω το παιχνίδι. Αυτό θέλω να το καθαρίσω. Και καθαρίζεται μόνο με διαφάνεια. Εγώ δεν πάω να κλέψω. Εγώ έχω ξεβολευτεί, κύριε Στουφανή. Και την γουστάρω. Και θα το πετύχω. Το καταλαβαίνετε. Εγώ έχω ξεβολευτεί και γουστάρω και όσο δυσκολίες οι απερχόμενοι 16χρονο πάρτι μου αφήσανε μία βόμβα στα χέρια να μου σκάσει. Και εγώ τη βόμβα από χθες του την έβαλα εκεί που πρέπει να του την βάλω. Με τον τρόπο του ο κύριος Ψινάκης, γνωστός ο τρόπος του. Κύριε Λουίζο, να έρθουμε σε εσάς τώρα για τον αντίλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή, από, το έναν δήμο, από τον έναν Δήμο που είναι σε πτώχευση, άρα δεν έχει ούτε ένα ευρώ για να πληρώσει τους εργαζόμενους και τους λογαριασμούς του, μέχρι έναν Δήμο που χρωστάει Βεβαίως. Τόσα εκατομμύρια και έχει μόνο 70.000, αν θυμάμαι καλά, δήλωσε χθες ο κύριος Ψινάκης. Η διαφορά από τη χρεοκοπία, η απόσταση είναι ελάχιστη. Την απάντηση νομίζω σας την έδωσε και Τζαπανίδη ο ίδιος ο κύριος Ψινάκης. Δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης, δεν υπάρχει θέμα χρεοκοπίας. Φαίνεται ότι κατάλαβε ο κύριος Ψινάκης ότι στα υποκαταστήματα των τραπεζών του Δήμου μας υπάρχουν καταθέσεις 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Καλώς βεβαίως. Και αυτό είναι ο ρόλο του. Τρέχει στα διάφορα υπουργεία. Από αυτά όμω, κύριε Λουίζο, συγγνώμη, από αυτά πόσα είναι δεσμευμένα. Γιατί είπε ο κύριο Ψινάκη ότι μένουν 350.000 ευρώ από αυτά που είπατε εσεί, από το ποσό το οποίο αναφέρατε. Σωστή η ερώτησή σα. Μπορεί χρήματα να βρίσκονται σε άλλο κωδικό, αρκεί μια αναμόρφωση προϋπολογισμού. Απλά πράγματα είναι, αλλά πρέπει να ενσκύψει κάποιος το πρόβλημα και να γνωρίζει διαδικασίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαίνεται ότι δεν έχουν ιδέα. Υπάρχει ακέραιο 1 εκατομμύριο για την αγορά οικοπαίδου. Αυτό μπορεί, δεν πρόκειται να αγοραστεί οικοπαίδο αύριο, ούτε σε 3 μήνες. Άνετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όποια ανάγκη προσδιορίσει η νέα δημοτική αρχή. Αυτά είναι απλά. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι τα γεγονότα. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Κύριε Λουίζο, μισό λεπτό, γιατί υπάρχουν, περιμένουν οι εργαζόμενοι να δουν αν θα πληρωθούν. Ο κύριος Ψινάκης δέσμευσε από το Υπουργείο Εσωτερικών 400.000 χρήματα. Πιστεύετε πόσο καιρό θα, τον επόμενο μήνα θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα? Μέχρι το τέλος του 2014 είναι πλήρως διασφαλισμένη η μισθοδοσία των υπαλλήλων και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν ασχοληθεί σοβαρά η Δημοτική Αρχή με αυτό που οι συμπολίτες μας ανέθεσαν να κυβερνήσει το Δήμο, δεν θα Μάλιστα. υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κύριε Λουίζο, δεν είχαμε πρόβλημα εμεί στην μισθοδοσία που ήμασταν ο πιο χρεωμένος. Κύριε Λουίζο, να ζητήσω την απάντηση στη δική σας πάνω σε αυτές τις απίστευτες καταγγελίες που ακούσαμε. Δηλαδή, ας αφήσουμε το οικονομικό κομμάτι του τι έχει μείνει στα ταμεία στην άκρη, γιατί λέτε ότι υπάρχουν χρήματα, η άλλη πλευρά λέει ότι δεν υπάρχουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών βοήθησε, έδωσε ενίσχυση κλπ. Συμφωνώ. Αλλά μιλήσε επίσης για κομπίνες
μέσα στο Δήμο, για να το πω σε εισαγωγικά και χωρίς, για χρήματα που δίνανε απίστευτα ποσά για να γίνουν σέρβις αυτοκίνητα, για αυτοκίνητα που εκλάπησαν, για συγγενείς σας ή φίλους, φίλων, φίλου που παίρναν τις καντίνες και τις κάνανε εστιατόρια. Όλα αυτά τι ήταν, δεν έχουν υπόσταση αυτά, είναι απλά κατηγορία στον αέρα. Για ένα πλήθος πραγμάτων. Εδώ στο Δήμο μας πλέον κυκλοφορεί μια νέα ορολογία ψυνακίες και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Μας έκλεψαν πρόσφατα 3 οχήματα. Ο κύριος Ψινάκης δεν έχει ιδέα ως δήμαρχος τι εκλάπη. Και ανέφερε σε εκπομπή στο Σταρ ότι εκλάπησαν 4 απορριμματοφόρα, αν είναι δυνατόν. 3 σημαντικά για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας οχήματα εκλάπησαν. Και εδώ οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τσαπανίδου. Που ήταν τα 3 μοναδικά σήμερα που λειτουργούσαν, λέει ο κύριος Ψινάκης. Αφήστε με να σας πω και κάτι επί του πιστηρίου. Ειδήσεις, δεν θέλετε. Βεβαίως. Εδώ ενημερωθήκαμε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή πριν από 10 λεπτά ότι κατεσχέθη επιβατικό όχημα του Δήμου από αυτά που διεσώθησαν για παράνομη χρήση από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Εάν η καταγγελία είναι αυτή, θα έχουμε συνέχεια και θα πάμε να πάμε οπωσδήποτε σε πλάν C. Δεν φτάνει που η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να διαφυλάξει τη δημόσια περιουσία ως έχει υποχρέωση. Τι εννοείται, να ρωτήσω κάτι, τι εννοείται παράνομη χρήση γεωταχή δημοτικού, δηλαδή. Αυτό θα το βρείτε τις αμέσως επόμενες ώρες. Είχαμε καταγγελία ότι δεσμεύτηκε από την αρμόδια αρχή παράνομη κυκλοφορία, δηλαδή χρήση από ανθρώπους που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να συμπεριφέρονται σε δημόσια περιουσία ως αν είναι ιδιωτική. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Είναι απίστευτα πράγματα. Εγώ τα καταγγέλω με ονοματεπώνυμο. Μάλιστα. Εάν ο κύριος Ψινάκης ξέρει ρεζερβουάρ ή δεξαμενές πετρελαίου ή βενζίνης που να γεμίζουν τα σπίτια με χρήματα, με δημόσιο ευρώ, έχει την υποχρέωση για να μην υποστεί αγωγές από τους πάντες, όχι μόνο το υπαλληλικό προσωπικό, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, να πάει και να δώσει ονοματεπώνυμο. Εγώ σας ομιλώ με ονοματεπώνυμο. Σουζούκι Κίο 6131. Μάλιστα. Παρουσιάζω επίσημα χαρτιά με τις καταθέσεις μας και επίσημους ισολογισμούς του Δήμου. Ό,τι ξέρει ο Ψινάκης, οφείλει, έχει το κάθε δικαίωμα να καλέσει. Με συγχωρείτε, στα δημοτικά συμβούλια που γίνονται στο Δήμο σας. Είμαστε γεμάτοι από ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Στα δημοτικά συμβούλια που γίνονται στο Δήμο σας, δεν μπαίνει ποτέ το θέμα των άδειων ταμείων. Δεν απαντήσατε ποτέ εσείς με τα επίσημα έγγραφα ότι τα ταμεία δεν είναι άδεια και ειδού τα έγγραφα. Γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι ο κύριος. Εξηγήστε μου, δώστε μου τη δική σας ερμηνεία. Για ποιο λόγο ο κύριος Ψινάκης μπήκε μία μέρα και είπε εδώ γινόταν πάρτι, τελείωσε και ήρθε ο λογαριασμός τώρα σε μένα. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει προσωπική κόντρα μεταξύ σας? Όχι, εγώ δεν έχω καμία προσωπική κόντρα μεταξύ. Τότε για ποιο λόγο να φτάσει σε αυτό το σημείο? Πόσες μέρες έχει που ανέλαβε, μόλις ανέλαβε δημόσιο κιόλας. Αφήστε με. Ο χώρος για δημόσιο διάλογο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όπως βλέπετε και μπορούν να σας διαβεβαιώσουν και οι συνεργάτες σας, δεν αντέχει πολύ το δημόσιο διάλογο ο κύριος Ψινάκης και κάθε φορά φεύγει περί τα μέσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιδιώκει τον δημόσιο μονόλογο και εμείς τον έχουμε προσκαλέσει σε αυτούς τους δημόσιους μεκριτές, όλους εσάς τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά κανάλια, σε μια δημόσια αντιπαράθεση. Όσο έχει απαντήσει θετικά σε εσάς, μάλιστα, άλλο τόσο και σε μένα. Τι θα κάνετε τώρα, λοιπόν τώρα? Τώρα στην έγκριτη εκπομπή σας. Κύριε Λουίζο, και να λέω διάφορα λίγο πράγματα. Κύριε Λουίζο. Όχι, γιατί ακούμε τη μία πλευρά, ακούμε, παρακαλώ, και την άλλη. Ακούμε τη μία πλευρά, λέω, ακούμε και την άλλη. Εσείς έρχεστε για να καταρρύψετε ένα-ένα όλα τα επιχειρήματα. Θα προτιμούσα να μας ακούτε και τους δύο ταυτόχρονα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής? Θα προτιμούσα και τους δύο ταυτόχρονα. Θα υπήρχε. Τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής? Δεν θα επιτρέψω στον κύριο Ψινάκη να παίζει με την νοημοσύνη μας. Θα κινηθείτε νομικά εναντίον του? Όχι μόνο στις τράπεζες. Θα κινηθείτε νομικά εναντίον του? Αυτό είναι το αυτονόητο. Έχετε κινηθεί αυτό ήδη? Αυτό είναι το αυτονόητο, κυρία Τσαπανίδου. Έχετε κινηθεί, λέω, έχετε κινήσει διαδικασίες. Και τη Δευτέρα, σας έδωσα απάντηση θετική. Μάλιστα. Και όχι με μηνύσεις που θα δουν τα φώτα, αλλά μετά από 5 ή 6 χρόνια, με αγωγές. Αγωγές. Έχετε. Με αγωγές, κυρία Τσαπανίδου. Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν το επιδίω καποτέ μου. Έτσι, μία φορά το έχω κάνει ως δήμαρχος ενεργεία. Ανέχθηκα διάφορα πράγματα, αλλά κάποτε πρέπει κάποια πράγματα να παίρνουν τέλος. Αλλά την εκπομπή σας δεν την ενδιαφέρουν οι αγωγές. Πρέπει να ενδιαφέρονται σωστά, βάλετε το ιστορικό θέμα, αυτό στιέβεστε. Δεν είναι μόνο. Δεν ενδιαφέρει εμάς, ενδιαφέρει όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για έναν από τους πιο ιστορικούς δήμους της χώρας, ακριβώς.
και με τεράστιες προοπτικές μέσα σε αυτή την παρατμή. Γιατί λοιπόν, κύριε Λουίζο, γιατί αυτή η επίθεση από την πλευρά του κυρίου Ψινάκη? Πώς τη δικαιολογείτε, πώς την εξηγείτε? Έχει να κάνει προσωπικά με εσάς? Είναι μια συνέχεια αυτού του χαρακτηρισμού που σας απευθύνει, ή έχετε βαρεθεί να τα απαντάτε αυτά στα κανάλια? Αλλά το περίφημο κουκλίτσα μου κλπ. Είναι κάποιο είδους προσωπική κόντρα? Μπορώ να σας δώσω πολλές απαντήσεις και σαν γιατρός και σαν πρώην δήμαρχος. Εάν ο κύριος Ψινάκης, ως πολιτικός όμως σας απαντήσω, εάν ο κύριος Ψινάκης σκοπεύει με όλα αυτά να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, δηλαδή να πουλήσει, να ξεπουλήσει, να απολύσει, να αξιοποιήσει δημοτική περιουσία, βάζοντας σε μία άλλη τροχιά το Δήμο του, απολύτως θεμητό, έχει αυτή την ευκαιρία και την ευθύνη, καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα συζητάμε με το όνομά τους στο Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν. Κύριε, εγώ σκοπεύω να πουλήσω, να αξιοποιήσω. Εάν δεν έχει σκοπό να κάνει τέτοιο, υπάρχει μόνο μία εξήγηση. Φορώντας την φορεσιά του αδιάφθορου, κρύβουμε συγκεκριμένες αδυναμίες και ανικανότητές μας. Και συμβαίνει και κάτι πιο επικίνδυνο, επιτρέψτε μου να το καταθέσω σαν προσωπική παρατήρηση. Σε καιρούς παρακμής, κυρία Τσαπανίδου, έχω μάθει ότι τα λαμόγια ασχολούνται με λαμογές, οι ανίκανοι με τις ικανότητες, οι ανέντιμοι με εντιμότητα. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχει δυστυχώς σε μια κοινωνία που είναι σε μια παρακμιακή φάση. Ας το προσέξει αυτό, κύριε Ψινάκης. Είναι μια πλευρά της ανάγνωσης αυτής, ήταν η δική σας οπτική στα πράγματα. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ, εμένα κύριε Λουίζο. Να υπάρχει τα... Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για, ευχαριστούμε για τη σύνδεση λοιπόν αυτή. Μένω στο γεγονός ότι προχωρά νομικές πια κινήσεις ο κύριος Λουίζος, αγωγές κατά του κυρίου Ψινάκη ακούσαμε, και ότι στα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα με τον κύριο Λουίζο, υπάρχει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να το διαχειριστεί ο Δήμος όπως θέλει. Τι έγινε λοιπόν χθες στο... Είναι ο κύριος Ντόλιος στη σύνδεσή μας? Είναι. Μπορώ να πάρω μία απάντηση από τον κύριο Ντόλιο πριν πάμε στη σύνδεση, πριν πάμε στο διάλειμμα? Κύριε Ντόλιο, καλή σας μέρα. Χθες είχε ο κύριος Ψινάκης μία συνάντηση με τον κύριο Ντινόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Τι αποφασίσατε, χρειάστηκε να βοηθηθεί ο Δήμος, δηλαδή στα ταμεία του υπάρχουν λεφτά ή όχι, και πρέπει το κράτος να συμβάλλει? Κύριε Ντόλιο, μισό λεπτό έχουμε, είναι σαν να έχουμε συνδεθεί με τον πλανήτη Άρη. Οπότε θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεση μετά το διάλειμμα και θα έρθουμε μετά το διάλειμμα να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας βγάλουμε τηλεφωνικά να ακούσουμε μια απάντηση. Να σας δείξουμε όμως και την προσφορά της σημερινής ημέρας. Δείτε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε το All in One. Προσέξτε λιγάκι, παρακαλώ πολύ. Με τα πληκτρολόγια του, την οθόνη την τεράστια και το ασύρματο ποντίκι. Ασύρματο δεν το ποντίκι, ασύρματο είναι. Που θα διεκδικήσει και θα κερδίσει ένα σημείο τηλεφωνικό. Φωνώντας το 14748, το μεσημέρι θα ξέρουμε σε ποιο τα χέρια θα φτάσει. Δυνατός επεξεργαστής, τετραπύρινος, ενσωματωμένη HD web κάμερα αλλά και μικρόφωνο, 500 σκληρός δίσκος, πληκτρολόγιο και ποντίκι, θύρες USB HDMI, RAM 4 GB και λειτουργικό Windows 8,1. Θέλετε για επαγγελματικούς σκοπούς, θέλετε για καθημερινή ψυχαγωγία, καθημερινή χρήση, θα είναι πάντα στο επίκεντρο της ψυχαγωγίας σας, διότι το σημερινό μας δώρο είναι υψηλότατων προδιαγραφών. Όλα σε ένα κομψό λεπτό. Πιο gadget από αυτό δεν θα βρείτε πουθενά. Στο 14748 διεκδικήστε το, μπορεί να γίνει δικό σας. Πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά ερχόμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, έχουμε την προσφορά της ημέρας, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάτε, γιατί σήμερα είναι απίστευτο gadget. Είναι ένας υπολογιστής που θα μπορούσε να περάσει και ως τηλεόραση. Είναι γενικώς ένα all-in-one με υπογραφή Hewlett Packard, όπως βλέπετε, με τα πληκτρολόγια του, το ποντικάκι του, μία οθόνη απίστευτη, εξαιρετική, με υψηλή ευκρίνεια και ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο για να μπορείτε να τσατάρετε κιόλας. Είναι κομψότατο, έχει και ωραίο ποδαράκι πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται, για να στηρίζετε η οθόνη αυτή, για δείτε το. Εδώ, το ποδαράκι φαίνεται. Το αφήνετε λοιπόν πάνω στο γραφείο σας και είναι απίστευτο πράγμα. Απίστευτη γκατζετιά, επαγγελματική σκοπή, καθημερινή ψυχαγωγία, ό,τι θέλετε μέσω αυτού. Στο All in One. Δικό σας το 14748. Έλατε τώρα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του Δήμου Μαραθώνα και να δούμε τι απέδωσε η χθεσινή συνάντηση του νυν Δημάρχου, του κυρίου Ψινάκη, με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ντινόπουλο. Ο κύριος Ντόλιος, ο Υπουργός, είναι στη σύνδεσή μας. Ελπίζω να σας ακούμε λίγο καλύτερα τώρα, κύριε Ντόλιο. Τελικώς βοηθήθηκε ο Δήμος Μαραθώνα, χρειαζόταν χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει εργαζόμενους και λογαριασμούς του και υποχρεώσεις του? Από αυτό που ξέρω, δεν ήμουν στη συνάντηση, ο Δήμος έχει ένα ταμιακό πρόβλημα.
υπέβαλε αίτημα για να πάρει μια προκαταβολή από τους ΚΑΠ, η οποία δίδεται μέσα από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Ο Δήμος Μαραδόνα είχε όλα τα στοιχεία, όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτή την προκαταβολή. Αυτό και συνέβη. Μάλιστα. Καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν υπήρχε στο Δήμο Μαραδόνα και στον κύριο Ψινάκη. Όχι, αλλά οι προϋποθέσεις για να πάρει κανείς την προκαταβολή, όπως ναι, τη χαρακτηρίζεται, φαντάζομαι ότι είναι ακραία οικονομική κατάσταση, ακραίες καταστάσεις. Όχι. Συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν δεκάδες δήμοι που έχουν πάρει προκαταβολή mm-hmm. για να αντιμετωπίσουν ταμιακά προβλήματα. Επαναλαμβάνω, δεκάδες δήμοι. Τα πιο ακραία, οι πιο ακραίες περιπτώσεις είναι αυτοί οι δήμοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν προκαταβολή γιατί χρωστάνε, γιατί έχουν πάρει άλλες προκαταβολές κτλ. Ο Δήμος Μαραδόνα δεν είναι σε καμιά περίπτωση από τις ακραίες περιπτώσεις με τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον είδα με πολύ προσοχή χθες, επειδή έφτασε το θέμα, πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Δήμος Μαραδόνα είχε ένα κολοσιαίο χρέος, το οποίο μειώθηκε την τελευταία χρονιά κατά 32 εκατομμύρια δραχμές από τα ληξιπρόθεσμα. Εδώ, αν με επιτρέπετε μια παρατήρηση και μια επισήμανση, για πολλωστή φορά η ελληνική πολιτεία έρχεται να διαγράψει στην ουσία χρέη δήμων σε βάρος άλλων δήμων, γιατί ευνοούνται οι γνωστοί. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Ντόλιο. Το χρέος μειώθηκε κατά 32%, όχι γιατί εξυπηρετήθηκε, αλλά γιατί διαγράφηκε. Κατά 32 εκατομμύρια εξυπηρετήθηκε από τα ληξιπρόθεσμα. Τι ήταν τα ληξιπρόθεσμα? Χρωστούσε στην ΕΙΔΑΠ ένα ποσό πολύ μεγάλο. Πήρε ο Δήμος Μαραδόνα από τα ληξιπρόθεσμα, από το κράτος δηλαδή, από τον προϋπολογισμό, από το Υπουργείο Οικονομικών, 32 εκατομμύρια και τα έδωσε στην ΕΙΔΑΠ. Στην ουσία είναι μια αδάπανη διαγραφή χρέους. Αυτό δεν συνέβη μόνο με τον Δήμο Μαραδόνα, συνέβη με πολλούς δήμους, αλλά χωρίς αμφιβολία είναι από τους δήμους που πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ληξιπρόθεσμα. Κύριε Ντόλιο, μας ακούνε τώρα τηλεθεατές. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχει ευαισθησίες, έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές, ξέρετε πολύ καλά τι τραβάει ο κόσμος. Ακούνε τώρα ότι διαγράφεται, σε εισαγωγικά ή χωρίς, χρέη σε δήμους. Και δεν διαγράφεται χρέη σε κόσμο που χρωστάει, σε κόσμο που δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τι εννοούμε διαγράφεται? Εννοούμε ότι έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών μέσω των ληξιπροθέσμων. Μα όπως δηλαδή, και να το πείτε, είτε μέσως, είτε αμέσως, είτε τραβώντας μια κόκκινη γραμμή, είτε δίνοντας χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι το ίδιο. Έτσι ακριβώς. Χαρίζεται χρέη. Θέλω να σας πω ότι η επισήμανση την οποία κάνω πριν από εσάς είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση όπου να έρχεται η πολιτεία και να ξεχρεώνει τους αφαιρέγγιους δήμους. Τώρα σε σχέση με τους πολίτες που είπατε, μόλις προχθές, μέσα στα τρίτη εβδομάδα, ψηφίστηκε η παράταση της δυνατότητας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, η οποία περιλαμβάνει και διαγραφή προς αυξήσεων και προστήμων. Όταν λέμε μόλις προχθές, εννοούμε μέσα αυτή τη εβδομάδα. Και ακόμα περιμένουμε και τις άλλες ρυθμίσεις για τακτοποίησης χρεών. Τις χωρίς χαρίσματα εκεί. Με τις δόσεις εννοώ. Με τις δόσεις. Να πούμε ότι καλά, δεν, αυτό δεν είναι και αρμοδιότητά σας. Κύριε Ντόλιο, έχουμε δήμους οι οποίοι είναι στο κόκκινο. Δηλαδή, έχουμε δήμους που είναι κοντά σε αυτά που περιέγραφε ο κύριος Ψινάκης, ότι δεν θα έχουν χρήματα να πληρώσουν τους εργαζόμενους στο τέλος του μήνα ή του επόμενου μήνα ή του επόμενου τριμήνου. Είναι δήμοι, μας είπατε ότι είναι δήμοι που έχουν πάρει προκαταβολές, άρα είναι δήμοι στα κόκκινα. Καταρχήν να πω για το Δήμο Μαραδόνα τα στοιχεία που έχουμε εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια χρέη που δεν εμφανίζονται ή που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, παραδείγματος χάρη, πιθανές δικαστικές αποφάσεις. Αυτά εμείς τα στοιχεία δεν τα στοιχεία που σας έβερε ο κύριος Ψινάκης χθες και βάσει των οποίων πήρε τις προκαταβολές, είναι αυτά που παρουσίασε στο πλαίσιο των καταγγελιών του? Δεν αναφερθήκαν. Δεν νομίζω ότι ανέφερε τον Υπουργό καταγγελίες κτλ. Δεν ήμουν στη συνάντηση. Τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, που έχουμε εμείς για το Δήμο Μαραδόνα δεν είναι από τα χειρότερα στοιχεία που υπάρχουν στους Δήμους. Όχι, ο ένας δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος, λέει ότι ο Δήμος έχει 1 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του. Ο νυν δήμαρχος, ο κ. Ψινάκης, λέει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά και γι' αυτό ζητάει και τη βοήθειά σας. Τι από τα δύο ισχύει? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, μάλιστα, γιατί δεν ήμουν στη συνάντηση και δεν ξέρω αν, μάλιστα, έγινε και στη συνάντηση μια ιδιαίτερη συζήτηση από αυτό το θέμα. Σίγουρα αυτό που έγινε είναι ότι υπήρχε ένα αίτημα για ταμιακή διευκόλυνση του Δήμου. Το αίτημα αυτό λύθηκε δια της προκαταβολής. Είναι απολύτως ασφαλής αυτή η χορηγία για το Υπουργείο Εσωτερικών, μάλιστα, γιατί από τον άλλο μήνα θα κρατηθεί
ως δάνειο. Μπορεί να δούμε κανόνια από Δήμου σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μπορεί να δούμε κανόνια από Δήμου στο μέλλον, κύριε Ντόλιο. Ήδη επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, όπως το ονομάζουμε, μαζί με το παρατηρητήριο. Τώρα, κύριε Ντόλιο, αυτά τα προγράμματα εξυγίανσης των οικονομικών, τα οποία τα ακούμε 150 χρόνια και επί της ουσίας είναι διαγραφές χρεών, είναι βάρη τα οποία φορτώνονται οι πολίτες στη συνέχεια. Είναι βάρη τα οποία φορτώνονται οι πολίτες άλλων Δήμων κυρίως. Δεν θα είναι. Καταρχήν υπήρχε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα εξυγίανσης στον Καλλικράτη. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Υπήρχε μια χαριστική ρύθμιση με αυτή την ιστορία των ληξιδροπροθέσμων υπέρ των αφαιρέγγυων Δήμων. Εδώ είμαστε. Εάν υπάρχει πρόγραμμα εξυγίανσης, αυτό το πρόγραμμα θα έχει κόστος για τους Δήμους που θα ενταχθούν. Ήδη είμαι σε επαφή με κάποιους τέτοιους Δήμους και Δημάρχους, οι οποίοι από μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, κάνουν πολύ σοβαρές προτάσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Πόσοι Δήμοι είναι αυτοί που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης? Δεν μπορώ να σας πω αριθμό. Πόσοι είναι αυτοί? Εγώ θα σας πω ότι έχω δει αρκετούς από τους Δημάρχους της Αθήνας, του Λεκανοπέδιου, οι οποίοι δεν ζήτησαν ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Ένας μάλιστα εξ αυτών, αφού μου περιέγραψε και εγγράφω στην τραγική οικονομική κατάσταση των Δήμων, μόλις του μίλησα για πρόγραμμα εξυγίανσης, μου πήρε το χαρτί από τα χέρια, λέγοντας δεν θέλω να ακούσω γι' αυτό. Υπάρχει ένα Δήμος της περιφέρειας. Πείτε μου γιατί, γιατί αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης τι περιλαμβάνει? Είναι πρόγραμμα μνημονίου με τους Δήμους, δηλαδή? Είναι πρόγραμμα που βάζει στους Δήμους κόκκινες γραμμές, ψαλίδια και τους υποχρεώνει, μισό λεπτά κυλικά και για φτάσουμε και στο διατάφτα, τους υποχρεώνει να επιβάλλουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περιγραφή ακόμη του προγράμματος εξυγίανσης. Αλλά περίπου αυτό που λέω είναι. Εξετάζουμε διάφορα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Θα σας πω το εξής. Τοπική αυτοδιοίκηση. Το ακριβώς με προβληματίζει. Θα προτιμούσα δεν είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή διαψεύστε με. Και τα δύο δεν μπορεί να γίνονται. Δηλαδή οι αφαιρέγγυοι Δήμοι να παίρνουν δώρα από το κράτος, να χαρίζουν τα χρέη τους και να τα πληρώνουν κάποια άλλη τιμή. Άρα λοιπόν να μην χαρίζονται τα χρέη τους, αλλά να αυξάνουν τα δημοτικά τέλη. Όχι, για να αυξάνουν τα έσοδά τους. Ακούστε με να δείτε, να σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει απολύτως κατανοητό. Ναι, θα ήθελα για να κλείσουμε με αυτό. Δύο χρόνια που ισχύει ο Καλλικράτης, τα τελευταία χρόνια που ισχύει ο Καλλικράτης, έχουμε μια αύξηση της πραξιμότητας των ιδίων εσόδων από τους Δήμους, κολοσσέα. Από τα 2 δις ίδια έσοδα έχουμε φτάσει στα 3%. Χωρίς να αυξηθούν τα τέλη, μάλιστα, χωρίς να προσθεθεί ένας νέος φόρος. Είναι καθαρά από την αύξηση της πραξιμότητας. Πώς επετεύχθη αυτό? Βάζοντας δικλείδες ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, βάλαμε τη δημοτική ενημερότητα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει έλεγχος κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μάλιστα, ο οποίος αν αποδείξει απόκληση από τα προβλεπτέντα έσοδα, τότε γίνεται υποχρεωτικά αναθεώρηση του προϋπολογισμού και φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να αναθεώρησε προς τα κάτω, μάλιστα, δεν μπορεί να κάνει και δαπάνε τις οποίες λοιπόν, προβλέψει. Κύριε Ντόλιο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που, το οποίο σήμερα θα το συναντήσετε και στο διαδίκτυο, θα το δείτε και στον τύπο, έχει απασχολήσει τους δημοσιογράφους. Αναφέρομαι σε καταγγελίες για πόρισμα, δεν είναι, πρόκειται για καταγγελίες, με συγχωρείτε, πρόκειται για πόρισμα. Έχει κατατεθεί στη Βουλή από την Τετάρτη, το κατέθεσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κουκουλόπουλος, και αναφέρεται στη δράση της Πασεγές. Επί της ουσίας μιλάει για χρυσά κουτάλια μέσα στην Πασεγές. Αλλά διαβάζοντας τα στοιχεία κανείς, μιλάει και για ένα βάθος δεκαετίας, Αντώνη. Πώς έχουν τα πράγματα, για πες μας. Πρόκειται για μια σειρά στοιχείων που προκύπτουν από τα πορίσματα που κατέθεσαν ελεκτικοί μηχανισμοί, ορκωτοί λογιστές και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί και αφορούν ελέγχους, οικονομικούς ελέγχους που έγιναν στην Πασεγές, στις Σιδάσες, στον Ελγά και στην Κεσάσε. Στην Πασεγές και στη Σιδάσε έχουν προκύψει στοιχεία που σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι δείχνουν κακοδιαχείριση. Να τα πάρουμε από την αρχή. Τα στοιχεία για την Πασεγές δεν βγάζουν λαβράκια, απλώς βγάζουν γαλοπούλες. Και να σου πω ότι, τι εννοώ, από το 2001 μέχρι το 2011 έχουν δαπανηθεί 23.500 ευρώ για γαλοπούλες και αρνιά. Σε εργαζόμενους, αυτά προσφορές. Σε ποιο βάθος χρόνου? Από το 2001 μέχρι το 2011, 23.500 ευρώ.
Γαλοπούλες και αρνιά. Ναι. Επίσης, να σου πω για έξοδα κυλική. 2.000 κάτι το χρόνο δηλαδή σε γαλοπούλες. Άρα είναι πόσες γαλοπούλες αυτό, για να δούμε αν είναι εντός. Έχουμε καταντήσει πια τώρα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Για συνέχισε. Μήπως τρώγανε λοιπόν πολλές γαλοπούλες στην Πασεγιές. Ε? Ήταν κοτόπουλα και Λοιπόν, έξοδα κυλικίου τώρα, το 2001-2011, έχουν καταγραφεί 345.000 ευρώ. Το 2008... Φαγανή έγινε δηλαδή στην Πασεγιές. Είχαν ξενύχτια, φαίνεται, πήραν καφέδες. Πήρανε πολλούς καφέδες. Πειράζει στα νεύρα ο καφές σας, σε λίγο θα βγει ο πρόεδρος. Ελπίζω να μην είναι ταραγμένα τα νεύρα σας. Και πρόεδρε, καλημέρα σας, κύριε Καραμίχο. Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Καραμίχο. Για πες μας λοιπόν, συνέχισε, τι άλλο έγινε. Το 2008 έγινε αγορά ενός πολυτελούς τζιπ 3.000 κυβικών αξίας 67.000 ευρώ. Ναι. Επίσης, έχουν καταγραφεί κονδύλια τα οποία είναι της τάξης των 100.000 ευρώ για ενίκιο διαμερίσματος, όπου διέμενε ο πρόεδρος. Συγγνώμη, περίμενε, γιατί ακούει κανείς 100.000 για να μένει σε σπίτι και νομίζει ότι μένει στη μέση στην Ακρόπολη, όχι κοντά στην Ακρόπολη. Συνολικά. Συνολικά για πόσα χρόνια? Εδώ δεν έχουμε ακριβώς τις πληροφορίες. 10 χρόνια είναι. 10 χρόνια. Άρα βγαίνει κανένα χιλιάρικο το μήνα μαζί με κοινόχρηστα και όλα αυτά. Δεν είναι και κανένα τρελό ενίκιο αυτό. Είναι μαζί με τα κοινόχρηστα. Ναι. Όχι, αλλά είναι ενίκιο για τον πρόεδρο. Μπορεί να δικαιολογούνται. Επίσης, υπάρχει κονδύλι ενικίου ύψους 68.000 ευρώ για γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το πόρισμα δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο, γραφείο στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, έχουμε κύριε Καραμίχο, για να βάλουμε και τον κύριο Καραμίχο Αντώνη στη συζήτησή μας. Καλημέρα σας. Είμαι Καραμίχας. Καλημέρα. Για, κύριε Καραμίχα, με ζητώ συγγνώμη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Όχι, αλίμονο. Πώς είσαστε? Καλά είμαι, καλά είμαι. Έχω φάει πολλές γαλοπούλες. Πρέπει να έχετε, δηλαδή. Πολλά. Τι έχετε βαρεθεί τις γαλοπούλες, έτσι? Έχω βαρεθεί τη γαλοπούλα. Μένατε σε ακριβά σπίτια, κυκλοφορούσατε με παράκριβα αυτοκίνητα. Ωραία μένα είναι στην Πασεγιές. Γιατί είμαι ακόμη πρόεδρος και μένω ακόμη. Και είμαι απέναντι από το νομισματοκοπείο. Τώρα, αν είναι μια περιοχή ένοχη, τι να σας πω. Συγγνώμη, όχι, καλά περνάτε, λέω, στην Πασεγιές. Σας πληρώνουν τα σπίτια, τα αυτοκίνητα. Κυκλοφορείτε και με Lexus, γιατί τέτοια? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, γιατί με ρώτησε και κάποιος συναδελφός σας. Το προσωπικό μου αυτοκίνητο είναι επίσης ίδιου μεγέθους και αξίας και μάλιστα όλα τα αυτοκίνητα που έχω στο όνομά μου, η ιδιοκτησία μου, αθροίζουν πάνω από 10.000 κυβικά. Δεν έχω ανάγκη το αμάξι της Πασεγιές για να επιβεβαιωθώ στη ζωή μου. Τι το πήρατε τότε? Θα σας πω, είναι σε αντικατάσταση προηγουμένου περίπου ιδίου αυτοκίνητο που έχει εδώ και 80 χρόνια και ανανεώνει κάθε 7-8 χρόνια το αυτοκίνητό της Πασεγιές. Η Πασεγιές αλλάζει το αυτοκίνητό της κάθε 7-8 χρόνια? Και αλλάζει 3.000 κυβικά κάθε 7-8 χρόνια? Τώρα με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά στη γαλοπούλα θα σας καταλάβω. Στο ενίκιο επίσης θα πω ότι εντάξει, αλλά το αυτοκίνητό σας θα αλλάζετε κάθε 3 και λίγο. Τι να κάνω, σκέφτηκα όταν άρχισε η χώρα να τρελαίνεται να το πουλήσουμε, αλλά ξέρετε πόσο πιάνει, 10.000. Για να μην έχω και αυτό το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι ανανεώστε τώρα που κλείνετε η 7 ετία. Απλά κακάνετε, ούτε το σκέφτομαι καθόλου. Ειλικρινά, έδωσα εντολή να το πουλήσουν εδώ και 3-4 χρόνια. Όταν άρχισε αυτό το καλαμπούρι, εν πάση περιπτώσει, εγώ το θεωρώ μια... Και μισό λεπτάκι, κύριε Καραμίχα, γιατί καλαμπούρι, αλλά μιλάμε για λεφτά τα οποία φεύγουν κατά χιλιάδες, ας πούμε, αυτά το 345.000 στο κυλικείο. Τι πίνατε, τι ταΐζατε, τι... Το άλλαξα, ακούστε με, κύριε Τσαπανίδη, γιατί θεωρώ ότι σας καλώ πως στους άνθρωπος τουλάχιστον. Λέω το εξής, εγώ το λάθος που έκανα είναι όταν αντικαταστάθηκε το αυτοκίνητο, να πω, παιδιά, πάρτε ένα αυτοκίνητο μικρό, γιατί θα την πληρώσουμε την ύφη. Δεν μου κόψε. Και σε ό,τι αφορά το κυλικείο, το άλλαξα, γιατί όταν είδα κι εγώ, εξαιτίας των πολισμάτων, ότι πληρώνουμε 40.000 το χρόνο κυλικείο, τρελάθηκα και προσέλαβα μία κοπέλα μαζί με τα υλικά, μα στοιχίζει 10.000. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά σας πήρε και 10 χρόνια να το καταλάβετε ότι ξοδεύετε 40.000 το μήνα στο κυλικείο. Μαζεύονται, πρόεδρε. Μαζεύονται. 40 από εδώ, 40 από εκεί, φτάσατε στις 400.000. Κοιτάει τώρα, αλλά εγώ να πάμε στα πραγματικά ζητήματα που κατηγορούμε εγώ ο ίδιος. Εάν έμενα, κύριε Τσαπανίδου, στο ξενοδοχείο, θα είχα διπλάσιο κόστος για την Πασεγιές. Όταν μου λένε για το τηλέφωνο, ειλικρινά,
θα ήθελα να μην έχω καθόλου τηλέφωνο, να μην μιλάω καθόλου. Αλλά είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αντώνη, ποιο είναι το πιο αιχμηρό σημείο του πορίσματος αυτού που κατατέθηκε στη Βουλή? Μισό λεπτό, κύριε Καραμίχα, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα αυτή που δεν ξέρουμε πού είναι η πραγματικότητα, πού αρχίζει η πυρβολή, πού κάποιοι μας δουλεύουν, πού κάποιοι πραγματικά τα τρώνε και πού κάποιοι εκμεταλλεύονται άλλους. Τα χάσαμε. Τι λέει το πόρισμα αυτό, το πιο βαρύ του σημείο ποιο είναι? Αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσει ο κύριος Καραμίχας αυτή τη στιγμή είναι ότι αμοιβές και έξοδα τρίτων το 2007 ήταν 2.463.000 ευρώ. Και το 2011 ανήλθαν σε 20.621.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε. Κύριε Καραμίχα, εδώ τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα, όπως βλέπετε. Είναι πολύ πιο απλά. Είναι διαγωνισμός που είχαμε πάρει για λογαριασμό των ενώσεων για το ΟΣΔΕ που κάνουμε για να παίρνουν οι αγρότες τις επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι αυτά τα λεφτά τα εισέπραξε οι Πασιγές, αλλά ελάτε όποτε θέλετε να δείτε με ανοιχτά βιβλία ότι αυτά τα λεφτά τα απέδωσε στις συνεταιρισμούς και στις ενώσεις. Κύριε Καραμίχα, με συγχωρείτε, αλλά οι ελεκτές ήρθανε και κατέληξαν σε αυτό το πόρισμα. Όχι. Αν το έχετε όχι, είναι πόρισμα που κατατέθηκε στη Βουλή το συγκεκριμένο. Κυρία Τσαπανίδου, αν το έχετε το πόρισμα καταρχήν, εγώ δεν το έχω. Αν το έχετε, θα σας παρακαλούσα να μου το στείλετε. Γιατί αν δείτε τα συμπεράσματα, ένα πόρισμα απ' όλα μας δώσανε και επειδή δεν τους βόλευε, δεν μας ξαναδώσανε πόρισμα. Μάλιστα. Λέει ότι όλα έγιναν νόμιμα, μάλιστα, με οργανωμένο λογιστήριο κτλ. Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Καραμίχα. Σας λέω ειλικρινά ότι αυτά είναι λεφτά, δουλεύουν 3.500 εργαζόμενοι κάθε χρόνο για να γίνει το ΟΣΔΕ. Αυτά τα λεφτά πήγανε στις ενώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμίχα. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε στη χρηματοδότηση των κομμάτων τι γίνεται. Ξανά στον Αντώνη Αντωνόπουλο, δηλαδή, διότι χθες είχαμε και την ψηφοφορία. Έχει περάσει και η τροπολογία για το κατάσχετο του 40% των κρατικών επιχορηγήσεων στα κόμματα. Το θυμόμαστε αυτό, φαντάζομαι. Χθες τι έγινε στην ψηφοφορία? Λοιπόν, είναι νόμος του κράτους πλέον το νομοσχέδιο για το πολιτικό χρήμα. Έχουμε μία μείωση στο μισό περίπου της κρατικής χρηματοδότησης. Επίσης, να πούμε τα δύο αιχμηρά άρθρα, στα οποία το ένα μάλιστα δεν ψήφισε και ο Απόστολος Κακλαμάντης από το ΠΑΣΟΚ, και το οποίο αφορά χρηματοδότηση των κομμάτων από ιδιώτες, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, το άλλο το οποίο έτσι έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι θα μπορούν πλέον τα κόμματα να δέχονται επιχορηγήσεις, χορηγήσεις με κουπόνια μέχρι 150.000 ευρώ χωρίς να είναι ονομαστικοποιημένα. Από 150.000 ευρώ και μετά θα υπάρχει ονοματεπώνυμο και αφημί. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το ακατάσχετο, δηλαδή, η τροπολογία... Δηλαδή, αν αποφασίσεις, Αντώνη μου, εσύ να δωρήσεις ένα κόμμα, να το στηρίξεις, ρε παιδί μου, και να του δώσεις 150.000 ευρώ, γιατί έτσι θέλεις, είσαι large, θα αναγράφεται πάνω Αντώνης Αντωνόπουλος. Αμερικάνικα συστήματα. Μέχρι 150.000 όχι. 150.000 και ένα ευρώ, μωρέ Αντώνη, έλα. Εκεί ναι, θα γράφει Αντώνης Αντωνόπουλος. Θα γράφει Αντώνης Αντωνόπουλος, ευεργέτης του τάδε κόμματος. Και εμείς θα το μαθαίνουμε οι πολίτες αυτό. Βεβαίως, ακριβώς. Άρα θα ξέρουμε. Με αφημί, ονοματεπώνυμο. Όπως Αμερική. Θα ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν τα κόμματα. Ακριβώς. Άρα θα ξέρουμε αν ένα κόμμα περάσει κάτι ευνοϊκό για αυτόν που το στηρίζει και παίρνει τα χρήματα. Θα ξέρουμε ότι εδώ κάτι γίνεται. Προφανώς. Προφανώς. Δεν ακούγεται πολύ κακό αυτό. Όχι. Βέβαια, υπήρχε μια κατηγορία πάνω σε αυτό ότι αμερικανοποιούμε το πολιτικό, μάλιστα, σύστημα. Για πες αν υπάρχει κάτι, διαφάνεια, είναι καλό. Και αν εγώ αποφασίσω να δώσω πολλά λεφτά, γιατί είμαι πολύ large και έχω 2 εκατομμύρια στην άκρη, αλλά τους τα δίνω 100%. Εκεί είναι ανώνυμα. Νόμιμα όμως. Είναι ανώνυμα. Νόμιμα. Βεβαίως. Νόμιμα. Ανώνυμα. Εκεί δεν θα καταλαβαίνουμε ποιος και λοιπά. Και θα εκπίπτουν προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, τον ξαναδούμε σε λίγο. Υπ! Έλα. Λοιπόν, all in one, δείτε τι απίστευτη γκατζετιά έχουμε σήμερα για σας. Είναι computer, είναι τηλεόραση, είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Κάνετε Skype, έχει ενσωματωμένη κάμερα, έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Το ανοίγετε και συνδέσετε στο Skype και μιλάτε με τους αγαπημένους σας φίλους και τους συγγενείς σας. Αν έχετε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό, όλη την ώρα θα είναι μαζί σας. Φορητό, το παίρνετε στην κουζίνα, στο σπίτι, στο υπνοδωμάτιο, παντού. Και βεβαίως με την υπογραφή της Hewlett Packard, 500 σκληρός αποθηκευτικός, απίστευτο μηχάνημα. Δεν είναι λάπτοπ μόνο, μπορείτε να πείτε ότι είναι και τηλεόραση, μπορείτε να πείτε ότι είναι ταμπλέτα, ό,τι θέλετε. Είναι απίστευτο μηχάνημα, all in one, δικό σας το 14748, διαφημίσεις και ερχόμαστε.
Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Τι βλέπετε σε πρώτο πλάνο? Βλέπετε την προσφορά της ημέρας. Κάθε μέρα δίνουμε κάτι πολύ ωραίο για τους τηλεθεατές που θέλουν με ένα τηλεφώνημα να δοκιμάσουν την ταχύτητά τους και να κερδίσουν αυτή τη σημερινή μας προσφορά. Για παράδειγμα, τι έχουμε σήμερα? Ένα από τα καλύτερα είναι το All in One της Hewlett Packard. Για να μπαίνετε στο διαδίκτυο, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για προσωπικούς και ψυχαγωγικούς, να τσατάρετε με τους φίλους σας, γιατί έχει ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο, 500 σκληρό δίσκο και 4 γίγκα μνήμη. Και δείτε τι κομψό και ωραίο που είναι. Είναι σαν τηλεόραση. Έχει και μια ωραία θήκη, ένα ωραίο ποδαράκι από πίσω, μια βάση ωραία για να κουμπάει. Το βλέπετε? Ελαφρύ, το μεταφέρετε όπου θέλετε, με το πληκτρολόγιο του και το ποντίκι του, δικό σας το 14748. Ελάτε τώρα μαζί μου να αλλάξουμε θέμα και να δούμε. Όχι, δεν θα καθίσω. Θα πάω να συναντήσω τον Παναγιώτη Στάθη για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Διότι είχαμε από χθες, Παναγιώτη, τους πάντες στο ένα πόδι με το θέμα της Χρυσής Αυγής, έτσι. Πότε περιμένουμε καταρχάς την απόφαση? Η απόφαση φαντάζομαι θα καθυστερήσει. Σε κανένα μήνα ή παραπάνω? Νομίζω παραπάνω. Μάλιστα. Εγώ η εκτίμηση που κάνω, η οποία μπορεί να είναι λίγο αυθαίρετη βέβαια, είναι ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής φαντάζομαι θα ξεκινήσει αρχές του χρόνου. Λοιπόν, πρώτα στο εισαγγελέα όλοι για δίκη. Όλοι 70 για άτομα. Ακριβώς, 70 άτομα αυτό από τα 86. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει έτσι ποτέ. Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε. Είναι δίκη μαμούθ, πραγματικά. Δεν θυμάμαι δίκη με τόσους πολλούς κατηγορούμενους. Ίσως για κάποιες ποινικά αδικήματα είναι τόσες πολλές. Τέτοια υπόθεση πάντως με πολιτικό σχηματισμό κατηγορούμενος εγκληματική οργάνωση δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια δίκη που δεν θα είναι μόνο το πλήθος των κατηγορουμένων, των μαρτύρων, των δικηγόρων κλπ. Φαντάζομαι και το διεθνές ενδιαφέρον και δημοσιογράφους από τον κόσμο που θα φτάσουν. Άλλωστε, μην ξεχνάς, Πόπη, τώρα δεν είναι, λέω για την πρόταση, λέω άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ βασικό ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα αίθουσα για να γίνει δίκη, αν ρολογιστεί κανείς. Δεν υπάρχει τέτοια αίθουσα δηλαδή στην Ελλάδα για να φιλοξενήσει δίκη τέτοιου μεγέθους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αλήθεια, έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε τώρα για 70 άτομα. Βουλευτές που κάθονται, που έχει στείλει ο πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος, στο Κοινοβούλιο. Ακριβώς. Μέλη ενός κόμματος, στελέχη κόμματος κλπ. Θα καθίζουν όλοι στο σκαμνί σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγελέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, πόσο ευέλικτη μπορεί να φανεί η ελληνική δικαιοσύνη? Πού μπορεί να γίνει μια τέτοια δίκη? Μια τέτοια δίκη, κοίταξε, μαθαίνω ότι τελικά μάλλον θα καταλήξουν στις αίθουσες που υπάρχουν στις φυλακές Κορυδαλλού, που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα διαμορφωθεί κάποια αίθουσα. Μάλιστα. Να σου πω ότι έχουν ακουστεί μέχρι και για αίθουσες, παραδείγματος χάρη μια αίθουσα του Οπίστικη Φυσίας, η οποία ήταν πολύ μεγάλη, μέχρι το Μαρκόπουλο. Δηλαδή, ειδικές αίθουσες. Ψάχνουν μεγάλες αίθουσες για να μπορέσουν να βγουν. Μα σκέψουν μόνο 70 κατηγορούμενοι, επί δύο δικηγόρους ο καθένας. Βέβαια. Πάνω από 150 μάρτυρες, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, ακροατήριο υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να είναι μια ανοιχτή δίκη, να μπορεί να την παρακολουθήσουν οι πολίτες. Να σου είναι πω, Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι, το κλειστό αυτό, του μπάσκετ. Το κλειστό του μπάσκετ είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι ό,τι λοιπόν, πρέπει. Διαβάζοντας τώρα κανείς. Βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας συνεχώς καινούργια στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή, έτσι. Ακριβώς. Είναι πολλά τα στοιχεία. Είναι μια πολύ δεδαλώδης δικογραφία. Πιάνει ένα ολόκληρο δωμάτιο η δικογραφία ολόκληρη. Σκέψου ότι η αποτίμηση είναι η πρώτη χαρτογράφηση της υπόθεσης ουσιαστική που γίνεται από τον κύριο τον Γιάκο, τον εισαγγελέα, ένα πολύ έμπειρο εισαγγελέα, και ο οποίος ουσιαστικά έκανε για πρώτη φορά ένα σχεδιάγραμμα όλης της υπόθεσης. Από εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν στοιχεία πολλά καινούργια, πολλά που ξέρουμε, τακτοποιημένα όμως νομικά. Για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με την Χρυσή Αυγή. Όλοι οι κατηγορούμενοι λοιπόν και οι 18 που εξελέγησαν ως βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή είναι κατηγορούμενοι, πρέπει να καθίσουν στο εδόλιο σύμφωνα με τον εισαγγελέα ως κατηγορούμενοι για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ένα βαρύ ποινικό αδίκημα. Να σου πω ότι ο εισαγγελέας εκεί κάνει και μια ουσιαστικά μια σκιαγράφηση πώς λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια η Χρυσή Αυγή. Χαρακτηρίζει λοιπόν το κόμμα δούριο ύπο ουσιαστικά για τους βουλευτές του ώστε να επιτευχθούν εγκληματικοί σκοποί, όπως χαρακτηρίζει για την Χρυσή Αυγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέει ότι ουσιαστικά η Χρυσή Αυγή ήταν ο μανδύας, ο πολιτικός σχηματισμός ήταν ο μανδύας μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπου αυτό που ήθελαν να κάνουν τα μέλη της, οι βουλευτές της, η ηγεσία της, ήταν ουσιαστικά να επιτύχουν τους ιδεολογικούς σκοπούς τους για της βίας. Δηλαδή να επιβάλλουν την άποψή τους για της βίας,
είτε σε βάρος μεταναστών, είτε σε βάρος αντιφρονούντων, είτε σε βάρος ανθρώπων που είναι τελείως διαφορετική άποψη. Είναι αναπίστευτη υπόθεση αυτή που καθημερινώς βγαίνουν και καινούργιες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, καθημερινώς βγαίνουν στοιχεία που μας κάνουν όλους και μένουν άφωνοι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ναι, για πες μας όλα αυτά. Γιατί ξέρω ότι εσείς ενδιαφέρει πολύ, το είναι, όλα είναι πολιτικά όλη αυτή τη ζωή. Ναι. Η πρώτη εισαγγελέα κατά την κρίση μου, κατά τη γνώμη μου, έχει ιδιαίτερη αξία στο γεγονός ότι επισημαίνει εμπεριστατωμένα, με μακρά αιτιολογία μάλιστα, ότι κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί να είναι εγκληματική οργάνωση. Ήταν ένα ερώτημα το οποίο είχε βασανίσει πολύ κόσμο από την αρχή. Ο εισαγγελέας λέει ξεκάθαρα ότι ένα πολιτικό κόμμα, οποιοδήποτε λέει χαρακτηριστικά πολιτικό κόμμα, επιδιώκει δια της βίας να επιβάλλει την ιδεολογία του, αυτομάτως μπορεί να είναι εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω έχει σημασία, μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας και σε άλλες υποθέσεις. Και πολύ καλά κάνεις και το φωτίζεις ιδιαίτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε, λέτε, λίγο κλίμα, να αλλάξουμε σελίδα, να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και καινούριο jackpot, νέο jackpot. Περιμέναμε τον υπερτοχερό. Πόσα θα μοιράσει? 6 εκατομμύρια! 200.000! Θα λύσουμε κανένα προβληματάκι αν μας πέσει αυτό Πόπι, το jackpot. 200. Θα δανείσουμε και κανένα δήμο να ξελασπώσει. θα μας έχει. Και μιας και είμαστε και στο Δήμο της Νέας Μάκρης Μαραθώνα, νομίζω ότι τα χρειάζεται ο Δήμος από τα χρήματα. Έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε αν ήμασταν εμείς υπερτυχεροί, Λάμπρο, έλα να κάνουμε λίστα. Ποιους θα βοηθούσαμε? Λίστα. Ναι, τεράστια. Λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Λίγο την Πασεγιές. Δεν θα δίναμε τίποτα στην Πασεγιές. Λέει ο Σάκης στην Πασεγιές να. Έχουν πρόβλημα με τα μάξι, το Κυλικείο Καρακαφέ. Άλλο, αλλού. Το Μαραθώνα είπαμε, στο Μαραθώνα πρώτα προτεραιότητα. Αλλού, Λάμπρο, καμιά να σας πω εγώ που θα δίνα. Και είναι και θέμα, παρακαλώ πολύ, μου ήρθε μήνυμα από τηλεθεατές και να ψάξουμε λιγάκι να το κοιτάξουμε, διότι τα ολοήμερα σχολεία, αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι τώρα στο πλαίσιο των αστείων, τα ολοήμερα σχολεία έχουν βάλει λουκέτο και κλείνουν πια κανονικά στις 2 το μεσημέρι και όχι στις 4 και 4 όπως κλείνανε νωρίτερα. Τουλάχιστον 2 σχολεία, 2 καταγγελίες έχουν γίνει, οπότε ας κοιτάξουμε να δούμε τι συμβαίνει με τα ολοήμερα, γιατί οι γονείς έχουν στηρίξει όλη τους τη ζωή και την εργασία τους και τα εισοδήματά τους πάνω σε αυτό το ωράριο. Ξαφνικά τους το τεινάζουν στον αέρα. Για να δούμε τι ισχύει και τι όχι με τους συναδέλφους από το κοντρόλ. Απευθείας συνεννόηση λέγεται αυτό. Για πάμε τώρα στην τύχη. Και στο Υπουργείο Παιδείας λοιπόν θα στέλναμε κανένα φράγκο που λένε. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουν πολύ ανάγκη τα 6.200 που θα δώσει το Τζόκερ. Εδώ με τον Γιώργο τον Μαυριά, που είναι το πρακτορείο δικό του στην Νέα Μάκρη, θα μας πει πραγματικά πάρα πολλές ιστορίες που έχουν συμβεί καθημερινά και συμβαίνουν καθημερινά. Μάλιστα, πρέπει να σου πω, Πόπι, ότι μας είπε ένα περιστατικό πιο πριν. Ήρθε ένας και έπαιξε το νούμερο του ΕΝΦΙΑ, της δόσης του ΕΝΦΙΑ. Όπως μας είπε, ήταν 135 ευρώ. Έπαιξε ένα, έπαιξε το 3, έπαιξε το 5. Ναι, ναι. Και μετά? Έπαιξε το 13, έπαιξε το 35 και του ρωτά τον Γιώργο, το Τζόκερ, μου λέει, 1 και 3, 4, 4 και 5, 9, ορίστε, 9 το Τζόκερ. Παιδιά, δεν υπάρχει, τρομερή ιστορία ήταν αυτό. Τρομερή ιστορία βέβαια και ακούω καθημερινά ιστορίες εδώ πέρα στο μαγαζί με την ελπίδα του κόσμου να έρθει να πάρει κάποιο χρηματικό ποσό. Δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία που μοιράζει τα 6.200. Χτες πήρανε και 4 άτομα 101 χιλιάρικα που κέρδισαν το πεντάρι. Και... Γιώργο, και ένα χιλιάρικα και να πάρουμε. Αυτό μου λένε, ότι δεν είναι δηλαδή τα 6.200. Καλά είναι βέβαια. Στο προηγούμενο jackpot βγήκαν 2 που μοίραζε 4 εκατομμύρια ευρώ, πήραν από 2 εκατομμύρια. Έρχονται, βέβαια έχουν μειωθεί τα ποσά που παίζουν γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Πόσο περίπου. Δηλαδή, ακούγαμε παλιότερα σε άλλες κληρώσεις 500 ευρώ, 200 ευρώ, 150 ευρώ. Τώρα πού βρισκόμαστε, πόσα χρήματα διαθέτει ο συμπολίτης μας? Έχει πέσει αυτό το ποσό. Τώρα πάμε με 2,5 ευρώ, με 3 ευρώ, με 10 ευρώ κάποιος που έτσι μπορεί να τα δώσει. Αλλά κυμαίνεται εκεί πέρα, γύρω στο 10 ευρώ με και κάτω. Και παλιά λέγαμε αλλά θα κερδίσω εγώ το. Έχει αυξηθεί. Θα κερδίσω λαχείο λότο, δεν ξέρω τι, και μετά θα παρατηθώ από τη δουλειά, θα κάνω το γύρο του κόσμου, θα πάρω αυτοκίνητα, θα πάρω. Μα τα λένε και τώρα αυτά. Α, τα λένε ακόμα. Δεν λένε θα πληρώσω τον έλεγχο. Το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι θα φύγω από τη δουλειά μου, θα φύγω από τη δουλειά μου, ένα πενιντάρι να πάρω 50.000, δηλαδή τους είναι αρκετά ώστε να κάνουν κάτι καινούργιο και να φύγουν από υπάλληλοι που είναι τώρα και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, τα ποσά αυτά που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι επειδή υπάρχει και δυσπιστία, δεν τα δίνουν, είναι πολλά τα λεφτά.
Τα δίνουν. Εγώ δηλαδή έχω δώσει πεντάρι και χάσει τον τζόκερ ο άνθρωπος εδώ πέρα που. Α, έχει κερδίσει σε εσάς. Είσαστε από αυτό που λέμε τυχερό πρακτορείο. Δεν έχω. Να παίξουμε δηλαδή. Είμαι. Ναι, γιατί δοκιμάσαμε την τύχη μας και στην Κρήτη, αλλά εδώ είμαστε όλοι όπως βλέπετε. Εδώ, απίκο. Αν δεν μας δείτε μια ωραία μέρα. Και δεν διαβάστε και στο διαδίκτυο ότι φύγανε για ξέρετε τώρα αυτά όλα. Πώς σε διώχνει από ένα κανάλι κάποιο με μια εκπομπή. Αν δεν τα διαβάσετε όλα αυτά και ξαφνικά ανοίξετε τηλεόραση και δεν μας δείτε, να ξέρετε τι συνέβη. Θα έχουμε παίξει τίποτα και θα βγήκαμε εμείς. Θα ξέρω, μάλιστα. Να δοκιμάζετε την τύχη, εγώ θα έλεγα, γιατί η τύχη είναι τυφλή και δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Παίξτε τον έμφυα, για σκέψου λιγάκι. Με 135 ευρώ έμφυα έπαιξε το τζόκερ. Πάλι τζακπότ και σε αυτό. Για να δούμε τώρα τα επόμενα θέματά μας. Τι έχουμε, πού θα πάμε. Α, στη Βάλια. Έχουμε την άσκηση για τον έμπολα και στην Ελλάδα, σε όσοι είναι γερμός ισχύει. Για να δούμε, Βάλια, στο Αμαλία Φλέμι και έχει ξεκινήσει η άσκηση ή όχι. Οι προετοιμασίες είναι πυρετόδης, Πόπη. Όλα δείχνουν ότι γύρω στις 12.30 με μία θα είναι όλα πανέτοιμα για να ξεκινήσει η άσκηση. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι ειδικοί από το ΙΚΕΠΗ, ενώ και οι εργαζόμενοι φορούν τα περιβραχιόνια, όπως τους είδαμε πριν λίγο, που γράφουν άσκηση. Επομένως, σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι και να δούμε τι θα περιλαμβάνει η άσκηση αυτή, Πόπη. Αρχικά θα γίνει μία ενημέρωση γύρω από τον έμπολα και πώς προστατευόμαστε απέναντι σε αυτόν. Έπειτα από το θεωρητικό κομμάτι, θα φορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τις ειδικές στολές που τους θωρακίζουν απέναντι στο ενδεχόμενο προσβολής από τον έμπολα. Με τις στολές αυτές θα κατευθυνθούν προς τον ειδικό χώρο που είναι διαμορφωμένος, όπως τον είδαμε, απέναντι από το εξωτερικά ιατρία του Αμαλία Φλέμινγκ και περιλαμβάνει 4 δωμάτια, οπότε μπορεί να υποδεχθεί 4 περιστατικά. Θα κατευθυνθούν λοιπόν προς αυτό το χώρο, όπου θα μεταφέρουν ένα υποτιθέμενο ύποπτο κρούσμα. Αφού του παράσχουν όλα όσα χρειάζεται σε αυτή τη φάση, έπειτα θα βγουν από το χώρο, θα υπάρξει απομόνωση του κρούσματος, θα βγάλουν τις στολές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθουν σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια που είναι μολυσμένη. Στη συνέχεια θα τις δώσουν για αποστήρωση και θα αποθηκευτούν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα που βρίσκεται μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Πόπη, να σου πω ότι οι εργαζόμενοι αυτά το οποίο λένε είναι ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα υποστελέχωσης. Οπότε, όταν υπάρξει και αν υπάρξει ανάγκη, τι θα γίνει με τη λειτουργία του υπόλοιπου νοσοκομείου. Και η τελευταία ενημέρωση που υπήρξε από τον Υπουργό Υγείας τώρα σε σχέση με τα μέτρα είναι οι 30 γιατροί που θα υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου της χώρας και θα είναι εξειδικευμένοι σε θέματα έμπολα και μολυσματικών ασθενειών, ώστε να χτυπήσουμε το σημείο κλειδί απέναντι στην πρόληψη που είναι τα σημεία εισόδου της χώρας, Πόπη. Θα τοποθετηθούν επίσης και θερμικές κάμερες στα σημεία εισόδου της χώρας, στα αεροδρόμια δηλαδή και όχι μόνο, έτσι ώστε να εντοπίζονται και οι άνθρωποι ταξιδιώτες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας και έχουν αυξημένη θερμοκρασία πυρετό, που είναι ένα από τα συμπτώματα του έμπολα. Έχουμε όμως, ευτυχώς κρούσμα έμπολα δεν υπάρχει εδώ στη χώρα μας, έχουμε όμως κρούσματα φυματίωσης και άλλα. Και στην Αμυγδαλέζα βάει Εσύρο. Είχαμε μείνει στο αστυνομικό τμήμα των Πατησίων. Τώρα έχουμε και στην Αμυγδαλέζα. Λοιπόν, τρίτος το κακό μέσα σε μία εβδομάδα. Ο τρίτος παράνομος μετανάστης, ο οποίος κρατούνταν στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Πρόκειται για έναν 33χρονο Πακιστανό, ο οποίος έχει φυματίωση. Μεταφέρθηκε στο Σημαλόγκρινο νοσοκομείο. Ο τρίτος κατά σειρά. Οι άλλοι δύο εντοπίστηκαν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Πατησίων. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκλήθηκε πανικός και αναστάτωση στο αστυνομικό προσωπικό. Ήδη 8 αστυνομικοί του τμήματος που έκαναν το μαντού φαίνεται να είναι θετικοί στον ιό της. Στη φυματίωση. Βέβαια, δεν έχουν εκδηλώσει κάποια συμπτώματα της νόσου και όπως λένε και οι γιατροί, ενδεχομένως να μην εκδηλώσουν ποτέ. Πάντως, από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα έχουμε μάλλον μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη φυματίωση. Αυτό εκτιμούν οι ειδικοί, καθώς υπάρχει και μεγάλος συνωστισμός στα κρατητήρια και βέβαια υπάρχουν λυπή μέτρα υγιεινής. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώντας εδώ, σε αυτή τη γωνία, έχουμε τα τρία διεθνή δίκτυα, έτσι. Έχουμε Sky News, έχουμε το Russia Today και το CNN. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν το θέμα του έμπολα στα περισσότερα από τα κανάλια, στα δύο από τα τρία. Τώρα έχουν αλλάξει. Από το πρωί ασχολούνται και με το θέμα του Πιστόριους. Είναι η πέμπτη μέρα των. Φτάνουμε πια προς την απόφαση του δικαστηρίου και σήμερα ήταν ο συνήγορος του Πιστόριους, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να βγει από τη φυλακή, δεν ανήκει στη φυλακή κλπ. Πάντα το θέμα του έμπολα πολύ ψηλά και βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν και στην Ουκρανία. Αλλά και η επιστροφή του Βορειοκορεάτη, που τον είδαμε μετά από μέρες απουσίας. Στον έμπολα τι μεταδίδουν λοιπόν τα διεθνή δίκτυα, Δέσποινα Μανδελενάκη.
Καταρχήν, Πόπη, να ξεκινήσουμε με το βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η νοσοκόμα, η πρώτη νοσοκόμα, η 26χρονη Νίνα Φαμ, η οποία ήταν εθελόντρια νοσοκόμα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τον ιό του έμπολα. Είναι η κοπέλα που βλέπουμε στα πλάνα. Το βίντεο τράβηξε ο γιατρός, ο οποίος την κουράρει. Ο γιατρός φυσικά φορά την απαραίτητη στολή προστασία. Τον βλέπουμε εδώ αριστερά στα πλάνα. Η κοπέλα είναι εξαπλωμένη, συγκινείται. Λέει ότι τους ευχαριστεί όλους για την βοήθειά τους λίγο πριν αναχωρήσει για το Maryland. Είναι συγκινητικές στιγμές, στέλνει και εκείνη το δικό της μήνυμα και επίσης το προσωπικό την ευχαριστεί για τον αγώνα που έκανε και αυτή για τη διάσωση του πρώτου ασθενή. Την ίδια ώρα όμως συναγερμός έχει σημάνει και στην Ευρώπη, καθώς εχθές λοιπόν ένας Νιγηριανός επιβάτης που επέβαινε σε αεροσκάφος της Air France είχε πυρετό, είχε ρίγει, είναι εδώ η φωτογραφία την οποία βλέπουμε, υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο στο αεροσκάφος το οποίο επέβαινε, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, απομονώθηκε το αεροσκάφος, ο ασθενής νοσηλεύεται, ενώ το αεροσκάφος απολυμάνθηκε και συνέχισαν την πορεία τους οι υπόλοιποι 162 επιβάτες. Το αεροπλάνο προερχόταν από το Παρίσι. Στη Δανία τώρα, ένας άλλος εργαζόμενος στον τομέα της υγείας υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προσβληθεί από τον ιό. Και αυτό εδώ που βλέπουμε είναι ένα βίντεο με έναν υπάλληλο του αεροδρομίου, της εταιρείας που μεταφέρει τον ασθενή με την έμπολα, όπου βλέπουμε ότι δεν φορά την απαραίτητη. Δηλαδή, προσέξτε λιγάκι αυτό, είναι τραγικό έτσι. Είναι 5 άνθρωποι, 6 πώς είναι με στολές, διαστημά άνθρωποι και ένας κανονικός. Ένας με τα ρούχα του ανάμεσά του. Τι τύπος είναι αυτός. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την επιβίβαση των υπολείπων μέσα στο αεροσκάφος. Πώς δικαιολόγησε τώρα η εταιρεία που ασχολείται με τη μεταφορά των ασθενών εκεί? Είπε λοιπόν η εταιρεία ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι έτσι, κρατούσε τις απαραίτητες αποστάσεις, αν και είδαμε να κουμπά κατά κάποιο τρόπο τις στολές και να παίρνει και κάποια αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά του ασθενή, διότι οι στολές αυτές περιορίζουν την ορατότητα αλλά και την κίνηση των ανθρώπων που τη φορούν. Επομένως, εκείνος βρισκόταν εκεί για να τους καθοδηγεί. Αυτή είναι. Πλάκα μας κάνουν, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι πλάκα. Φαίνεται πώς ακυρώνονται τα μέτρα ασφαλείας. Έχει γίνει αποστήρωση κακό εκεί και ένας ντυμένος με τα ρούχα του κανονικά. Και με γυμνά τα χέρια. Ούτε καν γάντια δεν φορά. Λοιπόν. Να σας πω ότι, με συγχωρείς Πόπη, μόνο ένα τελευταίο θα σου πω ότι υπάρχει άλλο ένα κρούσμα στην Πρίστινα που αναμένεται να δούμε αν είναι... Στην Πρίστινα, αυτό στην είναι πολύ Πρίστινα κοντά πάρα μας. Πολύ κοντά. Στο Κόσοβο είναι μια είδηση πριν από λίγο που ήρθε. Επιβεβαιωμένο. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Είναι ένα κρούσμα που, ανθρώπου που εμφανίζει τα συμπτώματα ενός ανθρώπου που είχε πάει για προσκύνημα στη Μέκα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι κοντά μας, πράγματι. Αν λάβει κανείς υπόψη είναι ότι τα ευρωπαϊκά κρούσματα είναι στην Ισπανία. Ενώ κάποια που είχαν αναφερθεί στην Ιταλία, στην Πάντοβα, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Αυτό είναι ότι πιο κοντινό στη χώρα μας έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Καλέσαμε λοιπόν τώρα για το 7-1, 7-1 ερωτήσεις στην ενότητα αυτή να δώσουμε το θέμα του έμπολα και εμείς σήμερα και με αφορμή τον συναγερμό το παγκόσμιο αλλά και την άσκηση που συμβαίνει στη χώρα μας. Καλέσαμε τον κύριο Δρόσο Καραγιώργο. Είναι παθολόγος λοιμοξιολόγος και θα έρθει αμέσως κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγεωργόπουλε. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα με την έννοια της επικινδυνότητας του ιού? Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός? Γιατί καμιά φορά ίσως και επικοινωνιακά το χειρίζονται λίγο πιο έντονα από ό,τι πρέπει το θέμα οι αρμόδιοι. Ο ιός έμπολα είναι επικίνδυνος υπό την έννοια ότι έχει μια μεγάλη σχετικά θνητότητα σε σχέση με άλλους ιούς. Δηλαδή, αυτοί που θα νοσήσουν, ένα σημαντικό ποσοστό σε αυτές τις χώρες μέχρι τώρα, γύρω στο 70%, μπορεί να πεθάνουν τελικά. Όμως δεν είναι τόσο μεταδοτικός όσο φανταζόμαστε. Δηλαδή, δεν είναι μεταδοτικός όσο η ιή του αναπνευστικού, όπως για παράδειγμα έχουμε τη γρήπη ή που μεταδίδεται με σταγονίδια σε απόσταση 1-2 μέτρων, ή μπορεί να έχουμε τη φυματίωση που μπορεί να μεταδοθεί με τον αέρα σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Μάλιστα. Οπότε από αυτή την άποψη υπάρχει λίγο μικρότερος κίνδυνος από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Εντοπίστηκε στην Αφρική, Δυτική Αφρική. Πόσο εύκολο είναι να επεκταθεί, να καταλάβει και άλλες περιοχές, να περάσει σε άλλες περιοχές, να εξαπλωθεί? Σε αυτές τις περιοχές που έχει εντοπιστεί, ακόμα η μετάδοση συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής έχει πάει και σε κάποιες διπλανές χώρες, δηλαδή εκτός από τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα και τη Λιβερία, έχει πάει στην Ιγυρία, έχει πάει στη Σενεγάλη. Φαίνεται ότι σε αυτές τις γειτονικές χώρες μέχρι στιγμής τα κρούσματα έχουν σταματήσει. Από την άλλη μεριά, όσο υπάρχει εκεί μια αιστεία επιδημίας, πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος να πάει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Το αν
θα μπορέσει να κάνει συνεχιζόμενη μετάδοση σε άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ μέχρι τώρα. Αυτό έχει συμβεί μόνο στην Αφρική. Σε άλλες χώρες υπάρχουν άλλες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και άλλα συστήματα υγείας. Υπάρχει όμως και η μετανάστευση, και μάλιστα πολύ έντονη, και από την Αφρική και στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι μπορεί, μάλιστα έχουμε και μια, σε εξέλιξη μια άσκηση σχετική, πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικό πρόβλημα? Η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι από τις χώρες που είναι πάρα πολύ ψηλά στον κίνδυνο, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλη μετανάστευση από αυτές τις περιοχές. Και δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ, πάνε να δουν τους φίλους και συγγενείς τους εκείνες τις χώρες και ξαναγυρνούν πίσω. Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι μετανάστες δεν μεταδίδουν σε ΑΕ τον ιό, τον μεταδίδουν μέσα σε 21 μέρες, μπορεί να νοσήσουν και τότε μόνο μπορεί να μεταδώσουν τον ιό. Δεν είμαστε από τις χώρες που κινδυνεύουμε. Να σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα δεν βλέπουμε τόσα πολλά τροπικά νοσήματα κάθε έτος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε 15 εισαγόμενα κρούσματα ελαιονοσίας κάθε έτος, που είναι σχετικά λίγα. Στο Λονδίνο μπορεί να βλέπουν κάθε μέρα. Δηλαδή, από αυτή την άποψη, είμαστε η Ελλάδα πιο δεν είναι ούτως ή άλλως, λέτε. Πολύ μάλιστα ψηλά στον κίνδυνο. Ομάδες υψηλού κινδύνου υπάρχουν, ναι. Αναφέραμε τους μετανάστες ή τους προερχόμενους από ενδημικές περιοχές και μέσα στο διάστημα των 21 ημερών. Αλλά από εκεί και πέρα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι βέβαια οι γιατροί και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων που μπορεί να έρθουν σε επαφή με κάποιο άτομο το οποίο νοσεί από έμπολα και είναι και οι ομάδες των σωμάτων ασφαλείας που υποδέχονται μετανάστες. Ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε λοιπόν για να προφυλακτούμε από τον έμπολα? Τι πρέπει να έχει ο κόσμος στο μυαλό του? Αυτή τη στιγμή τα μέτρα είναι στο επίπεδο της δημόσιας υγείας, των υπηρεσιών δημόσιας υγείας που πρέπει να οργανώσουν την απόκρισή τους απέναντι σε ένα πιθανό κρούσμα. Πολύς ο κόσμος δεν έχει να κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή και η αλήθεια είναι ότι δεν τον αφορά αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά προληπτικά αποφεύγουμε χειραψίες, για παράδειγμα. Όχι. Δεν έχουμε κανένα φόβο να κολλήσουμε τον έμπολα στη συνήθι μας κοινωνική συναναστροφή και από κάποιο άτομο το οποίο βέβαια δεν νοσεί καθόλου. Πρέπει να τηρούμε όμως γενικά τα μέτρα της ατομικής και κοινωνικής υγιεινής, δηλαδή να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε, πριν και αφού πάμε στην τουαλέτα. Να μην βήχουμε και να μην φτανιζόμαστε στο πρόσωπο του άλλου. Να βάζουμε, αν θέλουμε, τον αγκώνα μας μπροστά από το στόμα μας. Και επίσης, αν θέλετε να το πάμε και λίγο ευρύτερα το θέμα, ας εμβολιαστούμε για τη γρήπη, για τον πνευμονιόκοκο, αυτή που το χρειάζουμε. Που είναι πολύ πιο ναι, που έχουμε 150 θανάτους από γρήπη το χρόνο στην Ελλάδα. Να και κολλήσουμε γρήπη παρά έμπολα. Και αυτές τις λοιμώξεις στην εξίσωση, ας πούμε. Πότε πιστεύετε ότι θα έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος? Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε αυτό. Η επιδημία δεν έχει τεθεί από έλεγχο στις τρεις αυτές χώρες που είναι η κύρια πηγή της επιδημίας και πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να μπορούμε να είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Μάλιστα. Άλλα εμβόλια κτλ. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε μπορεί να έρθουμε. Κάτι τελευταίο. Ακούσαμε πρόσφατα από τους οργανισμούς τους διεθνείς ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να ελέγξουν και να περιορίσουν τον ιό. Δηλαδή, μίλησαν για 60 κάτι ημέρες από τώρα. Αν δεν τα καταφέρουν τότε, φοβούνται ότι θα επεκταθεί ακόμη γρηγορότερα και θα πάρει ανεξέλεγκτη μορφή. Συμφωνείτε σε αυτό? Η επιδημία αυτή τη στιγμή είναι σε φάση έξασης, μπορεί να μεταδίδεται με γεωμετρικούς ρυθμούς, οπότε όσο πιο γρήγορα την περιορίσεις, τόσο μικρότερο πρόβλημα έχεις μετά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Να σας θυμίσουμε την προσφορά τη σημερινή. Έχουμε το All in One, ένα απίστευτο μηχάνημα που μπορείτε να κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας το 14748. Και είναι αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Έχει δυνατό επεξεργαστή, τετραπύρινο με ενσωματωμένη HD, high definition web camera αλλά και μικρόφωνο, 500 σκληρό δίσκο, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Τα βλέπετε εδώ μπροστά σας, τα δίνουμε στην προσφορά. Τρέχει τα Windows 8,1, 4 γίγκα μνήμη, USB, HDMI, είναι με υπογραφή της Hewlett Packard και λύνει ανάγκες επικοινωνίας, όποιες και αν είναι αυτές, επαγγελματικές θέλετε, προσωπικές θέλετε, φοιτητικές θέλετε, όλα μέσω αυτού του All-in-One που δείχνει να είναι λάπτοπ, το βλέπετε, ή κομπιούτερ επιτραπέζιο, έχει μια ωραία οθόνη που μοιάζει με τηλεόραση, είναι ελαφρύ, μεταφέρεται πολύ εύκολα, έχει και αυτό το ωραίο ποδαράκι που βλέπετε για να το στηρίζετε όπου εσείς επιθυμείτε και η απόλυτη γκαζετιά δική σας το 14748. Διεκδικήστε το και ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά πάλι κοντά σας.
Είμαστε πάλι κοντά σας και σας θυμίζουμε την προσφορά που μπορείτε να διεκδικήσετε στο 14748 και το μεσημέρι να έχετε στο σπίτι σας το gadget που βλέπετε, που είναι τα πάντα σε ένα, με υπογραφή της Hewlett Packard. Μπορείτε να τσατάρετε, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, μπορείτε να μιλήσετε με φίλους σας, έχει ενσωματωμένη κάμερα αλλά και μικρόφωνο και όλα αυτά στο 14748 δικά σας σε καμιά ώρα από τώρα. Θα ξέρουμε ποιος το πάρει. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό. Η εικόνα είναι πραγματικά καταπληκτική. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να τη δούμε. Μέσω του ipop.gr θα δούμε το κοπηλατικό πρωτάθλημα που αρχίζει εκεί. Είναι ακόμα πιο απολαυστική η παραλία της Νέας Θεσσαλονίκης εδώ πέρα. Έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε ελληνική πόλη. Έχουμε τον κύριο Πέγκα μαζί μας, υπεύθυνος της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, να μας πει τι ακριβώς βλέπουμε, τι γίνεται. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, 23 χώρες. Καλημέρα καταρχήν. Έχουμε ένα μεγάλο παγκόσμιο γεγονός εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας, με ρεκόρ συμμετοχών. Έχουμε πάνω από 430 αθλητές και έχουμε 23 χώρες που έχουν έρθει εδώ πέρα με τα πληρώματά τους για να συμμετάσχουν στο παραθαλάσσιο μέτωπό μας και να αναδείξουν λιγάκι αυτό τη δυνατότητα που υπάρχει για κοπηλασία και για αγώνες εδώ στο Θερμαϊκό Κόλπο. Ηχηρά ονόματα και από τη χώρα μας. Έχουμε Ολυμπιονίκες, έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές. Βέβαια, έχουμε τους Ολυμπιονίκες μας εδώ πέρα, τους αδερφούς Γκουντούλα. Έχουμε την Αλεξάνδρα Τσάβου, που για μένα είναι μια σούπερ αθλήτρια. Πέρσι κέρδισε το χρυσό στον ίδιο αγώνισμα στην Σουηδία. Και ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχουμε διακρίσεις και για τα ελληνικά χρώματα. Και όχι μόνο το θέαμα που είναι πλούσιο εδώ πέρα και μαζεύεται ο κόσμος από νωρίς το πρωί, έχει να προσφέρει και στην πόλη και σε άλλο επίπεδο, έτσι. Τουρισμό, οικονομία. Βέβαια, αυτό είναι η ιδέα πίσω από αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Είναι ακριβώς αυτή, να βάλουμε τη Θεσσαλονίκη για μια φορά ακόμα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και βέβαια να εμπνεύσουμε κυρίως τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αθλητική, ναυταθλητική εδώ στη Θεσσαλονίκη, να κατεβαίνουν τα παιδιά στη θάλασσα, να κοπηλατούν, να κάνουν ιστιοπλοεία, γενικώς να αποκτήσουμε μια πιο άμεση επαφή με το Θερμαϊκό Κόλπο. Και αναμένεται και μεγάλη συμμετοχή εδώ πέρα στην πόλη. Πόσο, 2.000 άτομα σχεδόν έχουμε? Περιμένουμε 2.000 άτομα από το εξωτερικό. Βέβαια, έχουμε και το νυχτερινό μαραθώνιο, οπότε θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και περιμένουμε και πάρα πολλούς θεατές. Ήδη σήμερα το πρωί, παρόλο που είναι μια εργάσιμη μέρα, ήταν γεμάτες κερκίδες από κόσμο. Και καλούμε όλους να κατεβούν και να θαυμάσουν τους αθλητές εδώ στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πάντως έχετε σύμμαχο και τον καιρό, έτσι. Γιατί λίγο να φυσούσε. Όχι κουπί δεν θα μπορούσατε να τραβήξετε. Εκεί συγκόρει κάτι κύματα. Εμείς θέλουμε να φυσήξει. Το άθλημα αυτό είναι παράκτια κοπηλασία. Είναι λίγο διαφορετικό από το Ολυμπιακό άθλημα. Και είναι λίγο extreme sport. Άρα εμείς θέλουμε αέρα και ελπίζουμε ότι σε λίγο θα σηκωθεί αεράκι λοιπόν, για να αέρας, είναι, γίνει πιο θεαματικό. Αντιθέτως θα σας βοηθήσει, μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αντιθέτως τον θέλουμε. Πάντως η εικόνα του Θερμαϊκού είναι εντελώς διαφορετική. Εξακολουθεί να είναι μαγευτική. Μη σου πω ακόμη καλύτερη. Είναι απίστευτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα θα μπείτε στο ipop.gr για να διαβάσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τη Λία Τσαπανίδου που ήταν στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τους φίλους μας από την πολιτική, τους πολιτικούς μας, με τους οποίους θα δούμε τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Είναι ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Ίσυχος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Και ο κύριος Θανάσης Τζίμας, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Γεια σας, κύριε Τζίμα. Να ξεκινήσω, κύριε Καραγκούνη, από εσάς. Καταρχάς εσείς είσαστε ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε στην τροπολογία του 40% του κατάσχετου για τα χρήματα που παίρνετε ως κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δεν είναι ζήτημα το προσωποποιούμε, ήταν και άλλος συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν μια λογική με όλων των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και του ΚΚΕ. Νομίζω η Χρυσή Αυγή ήταν εναντίον, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει... Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι διαφωνεί στο θέμα αυτό. Δεν διαφωνεί καθόλου. Μπορεί να πάρει τα πρακτικά της Βουλής. Θα τα πούμε μετά. Ο κύριος Δρίτσας, μάλιστα, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη λογική βελτίωσης, μάλλον, της διάταξης. Αλλά στη γενική φιλοσοφία συμφώνησε απόλυτα. Και μπορεί να πάρετε και τα πρακτικά. Δεν είναι θέμα να αντιδικήσουμε με τον κύριο Ίσυχο. Μπορείτε να δείτε στα πρακτικά. Το ζήτημα είναι το εξής. Σίγουρα υπάρχει ένα κατάσχετο σε όλους τους οφειλέτες. Ισχύει αυτό.
Το ζήτημα είναι αν τα κόμματα, που τα κόμματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οφειλέτες, δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε αυτή τη λογική, είναι θεμέλη λήθη της δημοκρατίας, δεν μπορούν να εκβιάζονται τα κόμματα και επειδή υπάρχει μια ίσως παραπληροφόρηση. Δεν συζητάμε για το σύνολο των χρεών. Συζητάμε για την ετήσια κρατική επιχορήγηση. Να υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο προστασίας ώστε να λειτουργούν τα κόμματα. Φανταστείτε λοιπόν ένα κόμμα. Αν βάλουμε στη ζυγαριά το να λειτουργεί ένα κόμμα και το να λειτουργεί ένας άνθρωπος, μια οικογένεια ελληνική, καμία σχέση. Ακριβώς το ίδιο είναι. Το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Όχι, λέω το εξής. Ακριβώς το ίδιο είναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει, όπως ξέρετε, ακατάσχετο στους οφειλέτες, στους πολίτες. Υπάρχει ένα ακατάσχετο. Είναι το ποσοστό το 40% του λογαριασμού του. Είναι ακατάσχετο. Όχι. 1500 ευρώ για τα βασικά στοιχεία. Θα σας πω τη φιλοσοφία της ρύθμισης. Τα κόμματα, επειδή είναι πραγματικά θεμέλη λήθη της δημοκρατίας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε οποιοδήποτε, αν βρεθούν σε μια ανάγκη, σε οποιοδήποτε εκβιασμό. Δηλαδή, φανταστείτε ένα κόμμα το οποίο χρωστάει. Δεν συζητάμε ότι αν έχει να πληρώσει ή δεν έχει να πληρώσει τους υπαλλήλους, όπως έχουν κάποια κόμματα αυτή τη στιγμή και δεν πληρώνουν τους υπαλλήλους. Γιατί να το συζητήσουμε αυτό, περιμένετε. Κύριε Καραγκούλη. Βεβαίως, με αυτό και αυτό το λέω. Μα γιατί να αφήσουμε να διασφαλίζεται λοιπόν. Για να... Δηλαδή το κόμμα, το ναι, μεν πρέπει να λειτουργεί. Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη, ακριβώς μεν πρέπει να λειτουργεί σωστά. Ακριβώς όταν το ίδιο λέμε. Το κόμμα καταλήγει στο να έχει απλήρωτους υπαλλήλους, να χρωστάει τρελά λεφτά στις τράπεζες, να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δανειά του και να περιμένει χρήματα από το νομοσχέδιο αυτό, όπως ήρθε. Από το κράτος για να ζήσει. Κάτι τρέχει. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως ήρθε, δεν είναι απεξαρτημένο από αυτή τη ρύθμιση. Άμα διαβάσετε τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, γίνονται πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηροί όροι στο πώς λειτουργούν τα κόμματα. Απόλυτη διαφάνεια. Γιατί αυτά πρέπει κάπως να τα συνδυάζεις. Δεν ρίχνεις, και ούτε αυτό ισχύει για πριν. Δεν ρίχνεις δηλαδή πίσω, δεν ξεχνάς το παρελθόν. Λες από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Ναι, άμεση διαφάνεια, αλλά και από την άλλη. Δεν μπορεί να βρεθεί ένα κόμμα σε μια λογική να είναι σε εξάρτηση. Φανταστείτε λοιπόν ένα κόμμα, και δεν θέλω να αναφέρω, αν ανοίξουμε την κουβέντα με τον κύριο Ίσιο, μπορούμε να την πούμε. Φανταστείτε λοιπόν να βρίσκεται σε μια ανάγκη και θα πρέπει ίσως κάποιος κάτω από το τραπέζι να δώσει χρήματα για να λειτουργήσει. Όχι. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας. Αυτή είναι η λογική της διάταξης και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Κύριε Ίσιο. Ωραία, θα προσέχω τα λόγια για μου ότι μια και παρακολουθεί η εισαγγελία το τι λένε τα κόμματα αυτές τις μέρες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα διακινδυνεύσω. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να προσέχετε τους τόνους τους οποίους μιλάτε. Θα διακινδυνεύσω. Μόνο εσείς, όλοι. Θα διακινδυνεύσω να μην είμαι προσεκτικός. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και όλοι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε τώρα που είναι τόσο πολλωμένο το κλίμα. Να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία που διέπει τα κόμματα να είναι εντελώς απεξαρτημένα από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις σκοτεινές πόρτες και δωμάτια. Αυτό είναι γεγονός. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση τέτοια μόνο από τη Βουλή, μόνο από τις διαδικασίες που πρέπει, προβλέπει η Βουλή και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γεγονός που σημαίνει ότι τα κόμματα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και στα του οίκου τους κτλ. Όταν δεν το κάνουν όμως, τι κάνουν, προσφεύγουν σε δανεισμό. Όταν προσφεύγουν σε δανεισμό, πάνε με τους νόμους της αγοράς και στις τράπεζες. Και τι λέμε εμείς, τα δύο κόμματα που είναι υπερχρεωμένα μαζί με πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, μαζί, φέρνουν μια διάταξη, φέρνουν μια τροπολογία μάλλον. Αυτή η τροπολογία τι λέει, ότι έχουμε ένα κατάσχετο. Εμείς συμφωνούμε στη φιλοσοφία ότι δεν πρέπει, να πρέπει να κλείσουν οι πόρτες, ώστε να μην υπάρχουν από τα κάτω διάφορες διαδικασίες. Από την άλλη όμως, δεν είναι μόνο η διαδικασία που προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχουμε και το τεκμήρια και τα έχουμε αναφέρει και σε ένα βιβλιαράκι που είναι πολύ επίκαιρο αυτές τις μέρες για τη λεγόμενη χρηματοδότηση ή όχι βουλευτών, που τη λέμε μαύρη βίβλο, και αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί στη Βουλή από το 12 έως σήμερα, με τεκμήρια διαπλοκής, χαριστικές διατάξεις για φίλους επιχειρηματίες, για ΠΑΕ, για εφοπλιστές, για μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστούν και γίνονται σοβαρότατες χαριστικές τροπολογίες. Συγγνώμη, και τα βγάλατε σε βιβλίο αυτά. Βεβαίως και τα βγάλαμε. Και όχι μόνο τα βγάλαμε. Αλλά τα παραδώσαμε και στην εισαγγελία εχθές. Τα παραδώσαμε. Βεβαίως. Γιατί δεν τα είδαμε τον κύριο Τραγασάκη αυτά να τα καταθέτετε. Λοιπόν, αυτά έχουν εκδοθεί. Αυτά έχουν εκδοθεί. Δεν φοβόμαστε τα λόγια. Είναι δυνατόν. Και πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα. Τα στοιχεία είναι όλα εδώ, κύριε. Παραδώσατε στοιχεία. Βεβαίως. Παραδώσαμε στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή. Και για τους κουμπαράδες που μιλήσατε πρόσφατα. Για τους κουμπαράδες, θα σας είμαι απόλυτα ακριβής. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Βεβαίως. Η τούμπαλιν δεν θα τη μάθω ποτέ. Για τους κουμπαράδες δεν μιλήσαμε εμείς. Αναφερθήκαμε στα δημοσιεύματα.
τα οποία εδώ και 30-35 μέρες έχουν βγει. Δημοσιεύματα υπάρχουν γενικώ πολλά πράγματα. Υπάρχει μια κατεπίγουσα διαδικασία από την εισαγγελία, κύριε Καραγκούνη. Κύριε Ήσυχε, υπάρχει ένα δημοσίευμα σε εφημερίδα καλά, που λέει ότι η κατεπίγουσα διαδικασία του χρόνου σημαίνει εντός 2-3 ημερών. Τώρα μας κοροϊδεύετε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Κατεπίγουσα διαδικασία, ξέρετε τι σημαίνει. Είστε θεσμικό κόμμα. Και μάλιστα εμπλέκεστε σε μια πλευρά της δικαιοσύνης όπου ο κύριος Πρωθυπουργός συγχαίρει την εισαγγελία για την διαδικασία που επέλεξε, πάντως, η οποία είναι κατεπίγουσα, αλλά καθυστέρησε 35 μέρες. Να μην μείνει κενό. Εμείς με χαρά, για το ακατάστατο, εμείς με μεγάλη χαρά πηγαίνουμε στην εισαγγελία, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι ανοίγει μια βεντάλια για τη σκοτεινή πλευρά. Βεβαίως. Πήγατε με στοιχεία. Κατατέθηκαν υπομνήματα. Κατατέθηκαν υπομνήματα. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Παρακαλώ. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ κλείνω λέγοντας το εξής. Το ότι το σύστημα έχει απαξιωθεί. Το κοινοβουλευτικό σύστημα έχει απαξιωθεί. Το απαξιώνεται. Δυστυχώς. Έχει απαξιωθεί από τις ίδιες τις τροπολογίες που είναι και εμπρόθεσμες πολλές φορές και έρχονται μέσα στη νύχτα με την παρουσία 30 βουλευτών, όχι στο φως της ημέρας, αλλά στη σκοτεινιά. Και έρχονται τέτοιες τροπολογίες οι οποίες τεκμηριωμένα μιλάνε και αν θέλετε μπορώ να είμαι και πολύ συγκεκριμένος με ονόματα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τα έχουμε γράψει κιόλας και τα λέμε που έχουν προχωρήσει σε αυτό που λέμε αμαρτία. Της πολιτικής, των Μάλιστα. κυβερνώντων, Μάλιστα. των χρηματοπιστωτικών συμφερόντων λεπτό, και των μεγάλων επιχειρήσεων. Κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ κύριε Τζίμα, σε εσάς. Βλέπω ότι στα πλαίσια της κουκορμαχίας περίοδου εντάσσονται πάρα πολύ εύκολα όλα τα θέματα, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Και μια που συζητάμε για τα οικονομικά των κομμάτων, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται να απασχολήσει κυρίως τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο σήμερα νομιμοποιείται και ψηφίζεται καταρχήν η χρηματοδότηση η άμεση των κομμάτων από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Σήμερα, αν ένα κόμμα είναι ανεξάρτητο, αν ένα κόμμα λέει ότι παλεύει για τον ελληνικό λαό και αν συνείδηση του ελληνικού λαού. Πώς ζουν τα κόμματα. Λοιπόν, αν συνείδηση του ελληνικού λαού είναι καταδικασμένη. Πώς ζουν τα κόμματα. Είναι καταδικασμένη. Πώς μπορεί ένα κόμμα να λειτουργήσει, όχι μόνο στη χώρα μας, πρέπει να στηρίζει. Από πού παίρνει χρήματα. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνει στον κόσμο κάλεσμα ενίσχυσης με το κουπόνι. Με ό,τι μπορεί ο καθένας. Αν έρθει κάποιος και σας δώσει μερικά εκατομμύρια, θα τα αρνηθείτε. Θα έρθει κάποιος να δώσει εκατομμύρια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μπορεί να είναι μεγάλος ευεργέτης του ΚΚΕ. Θα τα αρνηθείτε. Θα πείτε δεν θέλουμε. Θα του κόψετε κουπονάκι να ξέρει και ο κόσμος ποιος σας δίνει τι. Που έχει και μπορεί να ενισχύσει το ΚΚΕ, να το ενισχύσει. Μία ματιά λίγο πιο θετική θα το έβλεπε ως διαφανή διαδικασία. Να ξέρουμε ποιος δίνει τι στα κόμματα. Από το 1 ευρώ μέχρι το. Δεν είναι διαφανής διαδικασία, είναι νομιμοποίηση. Θέλετε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλετε να γίνεται παράνομο αυτό. Έχει καταθέσει προτάσεις που μιλάνε για ονομαστικοποίηση των μετοχών. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι διαφάνεια. Θέλετε να δούμε ποιο συνδέεται και από πού τέλος πάντων. Κύριε Τζίμα, έχει αν κάποιο θέλει να δώσει χρήματα για να επηρεάσει ένα κόμμα, δεν μπορεί να το κάνει. Είτε υπάρχει νόμος είτε όχι. Άρα εδώ είμαστε. Ερχόμαστε και συζητάμε ότι το νομοσχέδιο είναι ένα φύλλο οικείς. Επί της ουσίας, από τη στιγμή και που δεν λέμε, το θέλετε, ούτε το φύλλο οικείς. Από τη στιγμή που λέμε λοιπόν ότι μπορεί να το κάνει, και τι μένει τελικά από το νομοσχέδιο. Και δεν το θέλετε, λέω. Το φακέλωμα εκείνων των εργαζομένων που δίνει ένα ευρώ για να ενισχύσει ένα κόμμα. Γιατί είναι φακέλωμα. Κοιτάξτε, εδώ ζούμε στην Ελλάδα. Είναι φακέλωμα. Υπάρχει κόσμο. Απέναντι στον εργαζόμενο. Είναι ένα εργαζόμενο που δίνει 2 ευρώ σε ένα οποιοδήποτε κόμμα και το όνομά του είναι γραμμένο σε μια δεν λίστα. Δεν μου λέτε, και κύριε Καραγκούνη, τώρα για να έρθω ξανά σε εσά, θα απαντήσετε, αλλά θέλω να σα κάνω και εσά μια ερώτηση. Με συγχωρείτε. Μπορεί να σταματήσει κάποιο να σα χρηματοδοτεί παρανόμως επειδή ψηφίσατε ένα νόμο που λέτε ότι θα κόβουμε και κουπόνια άνω των 150.000 και γιατί βάλατε και αυτό τον περιορισμό των 150.000. Κοιτάξτε. Είναι μισό λεπτό σε μια χώρα που η διαφθορά, η διαπλοκή, οι παράνομες σχέσεις, οι υπόγειες σχέσεις κλπ. Είναι στη νούμερο ένα ατζέντα, πώς το λέω, νούμερο ένα θέμα. Μαζί με την Υγεία εκεί, είμαστε. Σε παγκόσμιους οργανισμούς που το ψάχνουν το θέμα της διαφθοράς, αλλά και στους εγχώριους οργανισμούς, πώς μπορείτε να πείσετε τον κόσμο ότι αυτό που κάνετε δεν είναι απλά για να μας ρίξετε και λίγη στάχτη στα μάτια, να ορίστε νομοθετήσαμε, για να πάψουμε να έχουμε μαύρο χρήμα. Το νομοθέτημα αυτό ήταν ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες. Καταρχήν, υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Μάλιστα, 20 από τις 27 χώρες, από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούν ακριβώς το ίδιο σύστημα. Ήταν και οι οδηγίες της Γκρεκό. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως εισάγαμε στην ελληνική νομοθεσία. Ποια είναι η λογική? Η λογική όλα να έρθουν στο φως. Δηλαδή, τώρα εντάξει, ο κύριος Τζίμας μπορεί να έχει μια αντίθετη λογική που ισχύει παντού στον κόσμο, εδώ δεν θέλουμε να ισχύει.
ότι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούν τα κόμματα. Εμείς τι λέμε? Καλά, αυτό. Περιμένετε. Αυτά γίνονται. Ακούστε τώρα, εντάξει. Αυτό δεν λοιπόν, κρυφό, αυτό γίνεται παντού στον κόσμο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θέλουμε να γίνει. Τέλος πάντων, το θεωρούμε ότι είναι λες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάνε φυλακή ή πρέπει είναι μοιάσματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν συμμετέχουν στην πολιτική αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι? Δηλαδή συμμετέχει. Και άκουσα κάτι πολύ σωστό. Δηλαδή συμμετέχει το πρόσωπο. Ακούστε, κυρία Τσαπανίδου. Συμμετέχει το πρόσωπο το οποίο πιθανότατα να έχει και άλλες παράνομες από πίσω, ένα παράνομο παρελθόν, αλλά έχουμε πρόβλημα με την εταιρεία. Με το πρόσωπο που έχει συγκεκριμένα δεν έχουμε πρόβλημα, με την εταιρεία έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η λογική. Περιμένετε. Μα τι λέμε τώρα. Λογική, είναι λοιπόν, πρόβλημα ένα μέσο εργαζόμενο που παίρνει 600 ευρώ το μήνα να δώσει διάδρομο. Οτιδήποτε λοιπόν δίδεται στα κόμματα πρέπει να είναι εμφανές. Γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν θέλει μια εταιρεία να δώσει αυτό το συγκεκριμένο πλαφόν που ορίζει ο νόμος και ισχύει παντού στον κόσμο, δεν πρέπει να λέει το όνομά της. Αν τότε λοιπόν να μην το λέει, να το κάνουμε ονομαστικοποιήσουμε τότε και τα υπόλοιπα. Γιατί δεν καταθέτεται μια τροπολογία να ονομαστικοποιήσουν οι μετοχές των εταιρείων? Για να δούμε οι βουλευτές με ποιες επιχειρήσεις συνδέουν. Το είπα και πριν, η δημοκρατία είναι μια κλειστή διαδικασία, είναι μια ύποπτη διαδικασία, είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα σε κάποιον να πει ότι εγώ θέλω να δώσω 5 ευρώ στο κουκουέ? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Πού, σε ποιες εποχές ζούμε? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Για ρωτήστε τους φοβούς σας και τον ελληνικό λαό, ποια είναι η γνώμη του? Εγώ θα φοβόμουν να δώσω το όνομά μου, εάν φοβάμαι κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον κάνετε αυτή την ερώτηση? Κύριε, να αφήσουμε κάτι άλλο για το ακατάσχετο. Το ακατάσχετο. Ναι. Να πω και κάτι άλλο για το ακατάσχετο. Για να μην αφήνει λίγο. Μην ανοίγετε άλλο αυτή την κουβέντα, γιατί να σας πω κάτι. Η γενική αίσθηση που υπάρχει. Ακούστε με λίγο. Εν πάση περιπτώσει, μία αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τακτοποιείται πολύ εύκολα και με γρήγορες διαδικασίες αυτά που σας βολεύουν. Μιλάμε για τους μισθούς σας, τις αποζημιώσεις σας, τα κομματικά σας, τα χρήματα των κομμάτων σας. Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Άλλοι δεν πληρώνουν σταθμούς. Άλλοι δεν πληρώνουν υπαλλήλους. Πολύ σπέκουλα. Δεύτερον, μιλάμε για την μιλάμε για την κρατική επιχορήγηση και μόνο. Λέει χρέη 150 εκατομμύρια, τα αφήνει έτσι. Μιλάμε για την κρατική επιχορήγηση, η οποία την έχουμε ρίξει στο μισό. Αυτό κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Ρίχνει στο μισό την κρατική επιχορήγηση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Πάντως, έχει σημασία να ξέρει κανείς αν με τους νόμους της αγοράς οι τράπεζες δανείζουν τα κόμματα. Αυτό είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε. Δεν εξυπηρετούν το δανεισμό. Αυτό είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε. Αποκλείεται να πάει κάποιος που χάνει το σπίτι του και να πάρει δάνειο από την τράπεζα που του το παίρνει. Αποκλείεται να γίνει αυτό. Κυρώστε πρώτα του υπαλλήλου του κόκκινου. Καλά, αυτό με του υπαλλήλου. Είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει το πρόβλημα. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς το ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει το πρόβλημα. Κοιτάμε το ευρουδάκι ευρουδάκι. Είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει το πρόβλημα. Και με τους βουλευτές μας και με τους ευρωβουλευτές μας που δίνουν πάνω από το μισό των εισοδημάτων του στο κόμμα. Πάμε στον άλλο δανεισμό που απασχολεί ακόμη περισσότερο. Στο δανεισμό της χώρας. Τι γίνεται λοιπόν, πώς το ερμηνεύεται αυτό? Πώς ερμηνεύουμε τι, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις αγορές? Μην μου δείξετε πάλι τώρα, κύριε Καραγκούνη, το ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου πείτε να γιατί οι αγορές πήγαν στο Θεό, γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών είπε ναι, μεν πολιτική αστάθεια, πλην όμως και η αποτίμηση της ελληνικής οικονομίας και η αποτίμησή της αυτή μέσα στις αγορές. Κοιτάξτε. Δήλωση δική του αξιωματούχου από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν, του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Σίγουρα υπάρχει μια ρευστότητα ευρωπαϊκή. Και αυτό δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Σίγουρα υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα, όπως η Γαλλία, όπως η Ιταλία. Όσον αφορά όμως το ζήτημα της Ελλάδος, που επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο μετράει αυτή τη στιγμή περισσότερο και ό,τι έχουμε πετύχει αυτά τα 2,5 χρόνια, είναι γιατί είχαμε σταθερότητα στη χώρα. Το ότι οι αγορές πιθανότατα, διότι περί αυτού πρόκειται, γιατί εδώ έχουμε το δικό μας παράδειγμα. Το δικό μας το χρηματιστήριο πέφτει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν είναι μόνο επειδή. Σήμερα. Μου λένε τώρα. Εντάξει, ανεβαίνει ακριβώς. Βεβαίως, γιατί βγήκαν και κάποιες. Πόσο πολύ να ανέβει, δηλαδή. Γιατί, πόσο έγιναν, είναι? Γιατί έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις. Ακριβώς. Γιατί έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις. Και τι σημαίνει, μα ακριβώς και επειδή ανεβαίνει, είναι γιατί υπήρξαν οι παρεμβάσεις και από τον Γιουνκέρ και από τον Ντράγκη, το οποίο επαναφέρει τη σταθερότητα. Στην ουσία αυτό είναι. Ανεβαίνει και το spread. Πόσο στο 9 είναι? 9%. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όσο οι αγορές βλέπουν ότι η χώρα μπορεί να μπει σε πολιτική ανομαλία, επιτρέψτε μου τον όρο, και μπορούμε να οδηγηθούμε πρόωρα σε εκλογές και στις εκλογές όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, και πιθανότατα ένας από αυτούς που διεκδικούν την εξουσία λέει αυτός ότι πρέπει. Περιμένετε λίγο. Γιατί τι χάλασε, κυρία Τσαπανίδου, πριν από 20 μέρες τι χάλασε? Κύριε Καραγκούρη, δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι, μισό λεπτό, του κυρίου Αναστασάτου. Λέει λοιπόν η πολιτική αβεβαιότητα, αλλά και η αγωνία των επενδυτών για την επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο.
Στο μνημόνιο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η χώρα, το τέλος του έτους, έχουμε μπει στη λογική να φύγουμε από το μνημόνιο και αυτό θα γίνει. Δεν αλλάζει. Καλά, θα τα πούμε. Αυτό δεν αλλάζει. Ο στόχος αυτός δεν αλλάζει. Όσο όμως υπάρχουν οι αγορές. Ακούστε με λίγο. Πού θα πάμε. Θα σας πω. Όσο όμως οι αγορές. Θα πάρω ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και να επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί και μην πέσουμε έξω. Εμείς είμαστε στην εποχή των διαφημίσεων εδώ. Διάλειμμα διαφημίσεις. Τη αυτοχρηματοδότηση. Επιπλέον, μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 14748 και να διεκδικείτε και την προσφορά μας που τη βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Είναι το All in One της Hewlett Packard, δικό σας, το 14748. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν κοντά σας και πάμε κατευθείαν να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η δισογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, κοιτώντας τις αγορές και πώς διαμορφώνεται το spread του ελληνικού ομολόγου, Δημήτρα Καδά. Πόπι, να πούμε ότι το χρηματιστήριο ανεβαίνει 4,5% είναι η άνοδος, μετά βεβαίως μια πτώση 15% την προηγούμενη εβδομάδα. Όσον αφορά στο ομόλογο, ουσιαστικά μένει στα χθεσινά επίπεδα, είναι λίγο πριν το 9%, το ξεπέρασε νωρίτερα. Πήγε στο 9,15% παρά τη βροχή, την πολύ ισχυρή στήριξη μέσω δηλώσεων από Ευρώπη αλλά και από Ελλάδα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε λίγο τι συμβαίνει και τι δηλώνει από το Μιλάνο, στο οποίο βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι ο Νίκος Αρμένης στο ρεπορτάζ. Πόπη, κυρίες και κύριοι, είναι για δεύτερη μέρα στο Μιλάνο ο Πρωθυπουργός για την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι δεν θα χρειαστεί άλλο μνημόνιο. Τονίζουν ότι η προληπτική γραμμή χρηματοδότησης δεν απαιτεί νέο πρόγραμμα. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει τη διαπραγματευτική της στάση. Η θέση της χώρας είναι σταθερή, η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και ότι όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Να δούμε βέβαια αν σήμερα ο κ. Σαμαράς θα συζητήσει για όλα αυτά, έστω και ανεπίσημα, με την Άγγελα Μέρκελ, η οποία επίσης συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη στήριξη που λαμβάνει η κυβέρνηση? Η κυρία Μέρκελ είναι υπεύθυνη και η κυβέρνησή της για την σκληρή μονεταριστική πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη. Η φύση της κρίσης δεν είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι ευρωπαϊκή και μάλιστα με επίκεντρο τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία τουλάχιστον. Μπαίνει και η Γαλλία στο χώρο τώρα τελευταία. Και μάλιστα μπαίνει σε μια λογική όπου ο στενός κορσές της δημοσιοοικονομικής πειθαρχίας της επιβάλλεται να έχει ένα έλλειμμα κάτω του 3% και να προχωρήσει και η ίδια η γαλλική κυβέρνηση στις σοβαρές, όπως λένε και πάντα, αναδιαρθρώσεις που σημαίνουν πλήρη κατεδάφιση των κοινωνικών πολιτικών με ό,τι έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Επομένως, μπαίνουμε σε έναν κύκλο μεγάλων αντιπαραθέσεων εντός της Ευρώπης. Και εδώ δικαιώνεται η δική μας εκτίμηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέγαμε ότι ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν το πρόβλημα της Ευρώπης. Η φύση του προβλήματος είναι ευρωπαϊκή. Αυτή η λιτότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρχει γενναίο κούρεμα διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέου. Αν σε όσα εσείς υποστηρίζετε. Δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε και άλλοι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά αν εσείς κατεβείτε πάλι ως κυβέρνηση πια στο μέλλον. Κατεβείτε απέναντι στους δανειστές και στις αγορές με αυτά τα επιχειρήματα. Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσουν οι αγορές? Το επιχείρημά σας ότι είναι θέμα όχι μόνο ελληνικό αλλά πανευρωπαϊκό. Εδώ, μπορεί να πείσει τις αγορές να ρίξουν απόλυτα τα σωστό τα το ερώτημά σας. Είναι απόλυτα σωστό, διότι δεν είναι μόνο ουσιαστικό, είναι και φιλοσοφικό και πολιτικό ταυτόχρονα. Διότι είτε θα διαπραγματεύονται οι χώρες και οι κυβερνήσεις που θα έχουν το πάνω χέρι στις πολιτικές που ακολουθούνται, ή οι αγορές θα είναι αυτές που θα διατάζουν. Επομένως, πρέπει η Ευρώπη να κάνει καθαρό, και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αν θέλουν να είναι υποχείρια των αγορών, οι αγορές να δίνουν τον τόνο, διότι οι αγορές ποτέ δεν θα πούνε. Μέχρι να προλάβετε να αλλάξετε όλο το σύστημα, όμως, πείτε μας τα κάνετε αύριο τώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα. Μέχρι να γίνει όλο αυτό. Πολύ ωραία. Επειδή το σχέδιό μας έχει αρχή, μέση και τέλος. Επειδή το σχέδιό μας έχει αρχή, μέση και τέλος. Στη φάση που πρέπει να πάμε στην σύγκρουση και στη διαπραγμάτευση, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός που μία σειρά από λαοί και κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν σηκώσει το ανάστημά τους απέναντι σε αυτή τη σκληρή μονεταριστική πολιτική της κυρίας Μέρκελ, που εξυπηρετεί μόνο την γερμανική Ευρώπη και όχι την Ευρώπη. Ο σύνολος λαοί που Μάλιστα. πρέπει να έχουν μια άλλη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι επιμένουμε στην αγορές πώς θα τις αλλάξει. Ναι, μισό λεπτό. Οι αγορές έχουν πειθαρχήσει σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων κρίσεων. Καλό είναι το έχουμε δει ακόμα
και που δεν είναι και ο κύριος Ομπάμα κανένας Μπολσεβίκος, στη μεγάλη κρίση του 2008, όταν προχώρησε στην αντικατάσταση όλων των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών που ήταν υπό επιτήρηση, προχωρήσανε σε πολύ σοβαρά μέτρα σε βάρος αυτών των πολιτικών με και αυτό δεν μπορεί να το κάνει στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, 28, για να προλάβω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί λύσαν το πρόβλημά τους, αλλά σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει επιλέξει το δρόμο της αυτοκτονίας. Της οικονομικής και πολιτικής αυτοκτονίας. Και δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ, διότι θα με ενημερώνω το κοντρόλο ότι έχουμε μια διαμαρτυρία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και είναι οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία που είναι για μία ακόμη φορά στο δρόμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται να ζήσουν βάλια. Και έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν ακολουθήσει τις διαμαρτυρίες τους αυτές. Έτσι είναι, Πόπη. Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνα σε μία ακόμα διαμαρτυρία τους εδώ μπροστά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συγκεντρωμένοι εδώ και ώρα, περισσότερα από 100 άτομα. Πέτυχαν μία συνάντηση πριν από λίγο με τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Είπαν ότι έγινε σε θετικό κλίμα, θέλοντας να υπενθυμίσουν τη βούλησή τους, που είναι και βούληση της πολιτικής ηγεσίας, όπως τους είχε υποδείξει στο παρελθόν, να περάσει η τροπολογία που θα τους επιτρέψει να αναλάβουν τα πολεμικά καράβια, στην ουσία να έχουν δουλειά τους επόμενους μήνες, καθώς, όπως λένε, είναι απλήρωτοι 9 μήνες. Σε πολλούς από αυτούς τα σπίτια τους, 600 οικογένειες, δεν έχουν ρεύμα και άλλοι, όπως λένε, Πόπη, τρέφονται από τα σύρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ζητούν άμεσα λύση. Μέχρι την Τετάρτη τους είπαν ότι είναι πολύ πιθανό να περάσει αυτή η τροπολογία που ζητούν εδώ και καιρό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να κλείσω όμως, αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος της χώρας. Η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και αυτό είναι αυτό που έχει υποτιμηθεί και έχει περιοριστεί στο να μπορεί να μην πληρώνονται για 9 μήνες. Όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που η μισή από αυτούς πληρώνονται με έναντι. Αυτός αυτό ο ανθρώπινος πλούτος που παράγει. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να υπάρξει για τη χώρα ανασυγκρότηση αν αυτό το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι στο επίκεντρο των πολιτικών. Πάντως και οι δοσολογίες που προτείνονται δεν αλλάζουν το γεγονός ότι τις πληγές που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές οικονομίες και είναι και ελληνικές μέσα σε αυτές, το φάρμακο καλείται να το πιει πάλι ο ίδιος ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Δεν ακούγεται από πουθενά ότι σήμερα, εν έτη 2014, καλούμε για άλλη μια φορά, ανεξάρτητα από το αν τα spreads ανεβοκατεβαίνουν. Γιατί είναι και ένα θέμα ότι ανεξάρτητα από το ανεβοκατέβασμα, μισθός δεν ανεβαίνει. Μόνο τα spreads ανεβοκατεβαίνουν. Και αυτό να το λάβει και ο κόσμος που μας ακούει υπόψη. Ανεξάρτητα λοιπόν από όλα αυτά, είναι ένα θέμα αν ο κόσμος θα κάτσει να πιει και αυτό το φάρμακο. Το ερώτημα είναι, ο κόσμος που μας ακούει είναι σπουργίτη για να ζει με ψυχουλά? Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Και απέναντι στις λύσεις που προτείνονται, λύνεται το πρόβλημα του εργαζόμενου που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και επειδή είναι και αμφίπολη της μόδας, ο εργαζόμενος πρέπει να σκεφτεί ότι οι ορισμένοι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται. Κόβονται. Και με την πάλη του μπορεί να δώσει λύση και ισχυρό κουκουέ να πάρει και ορισμένες ανάσεις και να άνοιξει Μακάρι να ζούσαμε στον παράδεισο και μακάρι να ήμασταν μόνοι μας και να μην επηρεαζόμαστε ούτε από τις παγκόσμιες αγορές, ούτε από τους εταίρους, ούτε από τις άλλες 27 χώρες της Ευρώπης. Μακάρι να ήταν έτσι. Γιατί επηρεάζονται όλες οι χώρες, κύριε Τσαπανίδου. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούστε. Όχι, δεν μπορείτε να επικαλείστε όλες τις χώρες. Πριν από λίγες ώρες κατέθεσε ο Ρέντσι τον ιταλικό προϋπολογισμό και ήταν μειωμένος κατά 18 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο Ρέντσι λέει, εγώ για την επόμενη διετία δεν θα αφήσω τον κόσμο να πεινάει. Παγώνω τη λιτότητα, κρατιέμαι εντός των, των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, αλλά παγώνω τη λιτότητα. Μην ξεχνάτε, 18 δις μην ξεχνάτε τη στροφή που έκανε η Ιταλία. Εσείς και για να δώσετε πέντε λίγο δόσεις, ρωτάτε τι είναι. Τους κοιτάτε στα μάτια. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ρέντζι σε τι πηγαίνει. Πηγαίνει σε μειώσεις δαπανών. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία, μεγαλύτερη, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, πηγαίνει σε μείωση δαπανών. Περιμένετε λίγο. Πηγαίνει σε φοροελαφρύνσεις. Ναι, αλλά πηγαίνει σε μείωση δαπανών. Μα και εσείς πηγαίνετε σε μείωση δαπανών. Τι θέλω να σας πω. Η Γαλλία και η Ιταλία δεν είναι σε μνημόνιο. Δεν πέρασε από πτώχευση. Η Ελλάδα έχει περάσει από πτώχευση. Και μην περιμένουμε, γιατί ξέρετε, ακούω πολύ εύκολα λόγια, ευχές, ευχολόγια, ότι πώς τα καταφέρει, πώς τα καταφέρει. Αναλογικά, κύριε Καραγκούνη, η Ιταλία που δεν είναι σε μνημόνιο κατεβάζει ένα προϋπολογισμό με 18. Λοιπόν, που δεν είναι σε μνημόνιο, φοροελαφρύνσεις. Η Γαλλία που δεν είναι σε μνημόνιο, γιατί και εμείς πάμε σε φοροελαφρύνσεις τώρα που μπορούμε. Πού, η Γαλλία λοιπόν που δεν είναι σε μνημόνιο. Η Γαλλία που δεν είναι σε μνημόνιο μειώνει μισθούς και μειώνει κοινωνικές δαπάνες. Μα το έχετε κάνει πολλαπλώς. Η Γαλλία που δεν είναι σε μνημόνιο. Δεν το ξαναπάει μια φορά. Το σχέδιο προπολογισμού που καταθέτεται. Κύριε Τσαπανιδού, ξεχάσαμε ότι η χώρα πριν από 2 χρόνια πτώχευσε. Το έχουμε ξεχάσει, να καταλάβω. Επιλέξτε. Και το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέξτε, πού είμαστε τώρα. Η Ελλάδα, θα σας πω πού είμαστε τώρα. Πού είμαστε τώρα. Η Ελλάδα,
και είμαστε στο success story της εξόδου της αγορές. Άρα είμαστε σε μια θέση. Να πούμε τα μούτρα, να σας το πω πολύ απλά. Να πούμε στους Τροϊκανούς ότι θα δώσουμε πέντε σοβαρές φοροελαφρύνσεις. Περίτρανε αυτές τις μέρες. Όσο υπάρχει αστάθεια, η χώρα θα έχει πρόβλημα. Όσο υπάρχει σταθερότητα. Τώρα έχουμε σταθερότητα. Κάνετε τα πάντα για να έχουμε αστάθεια. Με 4.900.000 Έλληνες. Κύριε Ήσυχε, δεν θα έπρεπε να είσαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Σε, τι είναι μαζί? Σε αυτή την προσπάθεια του να γίνει ένα σοβαρό επόμενο βήμα από το μνημόνιο. Είναι εύλογο το ερώτημα και τίθεται. Μαζί πάνε αυτοί που έχουν ίδια στρατηγική και τον ίδιο οδικό χάρτη για να λυθεί το πρόβλημα. Όχι, μαζί πάνε αυτοί που έχουν εθνικό σκοπό. Όχι, εθνικός σκοπός δεν είναι να εξυπηρετηθούν. Ακούσατε τι είπε ο κ. Σταθάκης. Οι απαιτήσεις των Τροϊκανών. Μια πολύ σοβαρή φωνή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τι είπε. Ξεχνάμε τις διαγραφές χρέους. Τις ξεχνάμε. Ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Σταθάκης. Βάλτε όλα τα. Βάλτε, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σταθάκης. Εγώ δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σταθάκης. Εμείς έχουμε μία άποψη που είναι πεντακάθαρη, η οποία λέει ότι χωρίς τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση. Να αυτά κάνετε τώρα, προσέξτε λίγο σας παρακαλώ. Να αυτά κάνετε, κύριοι, λέω, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτά κάνετε και ο κόσμος μένει χωρίς δουλειά και μετά αναγκάζεται να πάει, σας παρακαλώ, και κάνει ό,τι μπορεί και πηγαίνει για να βγάλει ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και στον Τάρση που είδε Στάρς για να τα βγάλει πέρα δηλαδή. Θα πηγαίνατε ποτέ στον Τάρση With the Stars. Το ξέρετε το Dancing with the Stars. Σοκαριστήκατε, βλέπω. Το ξέρετε. Το show, το ξέρετε. Ναι, πώς δεν το ξέρω. Θα μπορούσα να χορέψετε ποτέ στο Dancing with the Stars. Δεν αστείευομαι. Έγινε πρόταση. Σε βουλευτή έγινε πρόταση. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έγινε πρόταση και είναι ο Αντώνης Θεοδωρόπουλος γελώντας κιόλας. Γιατί γελάμε κι εμείς εδώ. Εγώ το άκουσα, μου το λένε από τα ακουστικά. Με άλλους βουλευτές μέχρι εκεί φτάνει. Ποιος νομίζετε ότι θα μπορούσε να δεχτεί τέτοια πρόταση μέσα από το κοινοβούλιο? Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Προσέξτε. Αρνήθηκε όμως, αρνήθηκε. Ο κύριος Θαμήλος. Πραγματικά του κάναν πρόταση να πάρει να χορέψει. Κρίμα. Να το βλέπαμε κι αυτό. Σοβαρά του κάναν πρόταση να χορέψει? Ακριβώς. Λοιπόν, με τα όργανα που έχουν αρχίσει εδώ στη Βουλή, επόμενο ήταν να αρχίσουν και οι χοροί, έτσι. Λοιπόν, σε ένα πηγαδάκι, βουλευτικό πηγαδάκι, ο Μιχάλης Θαμήλος στο καφενείο της Βουλής έλεγε ανάμεσα στον Λέα Βλαχογιάννη και στην Άννα Καραμαλίου, αποκάλυψε ότι του έγινε πρόταση να πάει στο Dancing with the Stars. Ο ίδιος βέβαια ευγενικά αρνήθηκε. Και όχι όμως γιατί δεν ήταν καλός χορευτής, αλλά επειδή δεν ήθελε περισσότερη προβολή. Και μάλιστα πρότεινε στον κύριο Βλαχογιάννη, επίσης από τον ομό Τρικάλων, να πάει και αυτός να χορέψει. Αυτός που μίλησα και πριν λίγο μαζί του, δεν κρατιόταν από τα γέλια. Έλεγε για καλαμπούρι και αυτός με τη σειρά του όμως πρότεινε την Άννα Καραμαλή που και αυτή αρνήθηκε. Τελικώς, μάλλον δεν θα δούμε βουλευτή φέτος στο φετινό Dancing with the Stars. Μάλιστα, αρνήθηκε λοιπόν πρόταση. Άκου εδώ να δεις. Στο παρόν χορεύουν το λαό στο λοιπόν, ταψί. Πω. Βαρύ αυτό, κύριε Καραγκούνη. Ναι. Χορεύεται πάντων, το λαό, λέει στο ταψί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής, για να γυρίσουμε λίγο στα σοβαρά. Η χώρα νομίζω ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αυτό δεν αλλάζει, θα το δείτε το επόμενο διάστημα εξόδου. Οριστικά από το μνημόνιο. Βλέπει και καταλαβαίνει ο κόσμος και κυρίως οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή που είναι με το ένα πόδι εκτός αυτής της ιστορίας θέλει σταθερότητα. Η χώρα θα εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά θα δείτε πού θα πάνε και τα spread, θα δείτε πού θα πάνε και τα χρηματιστήρια. Το έχουμε δει άλλες, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η αστάθεια τι σήμαινε και η σταθερότητα τι σημαίνει. Και νομίζω εκεί είναι τα σοβαρά και τα ουσιώδη. Μισό λεπτάκι, γιατί μέσα σε όλα αυτά, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, έχουμε και θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία και άπτονται μάλιστα των αρμοδιοτήτων στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα, καθώς έχει προχωρήσει η Ελλάδα σε διάβημα για τα επεισόδια στο χωριό της μειονότητας. Στην Αλβανία, στην Δερβιτσάνη. Είναι στη γραμμή μας ο Κώστας Μειονίδης. Ναι, σε διάβημα λοιπόν στο Τύρανα. Προχώρησε ο Έλληνας πρέσβης αλλά και ο Γενικός Πρόξενος στην Αργυρούπολη, στο Αργυρόκαστρο, για τα επεισόδια στη Δερβιτσάνη. Ο πρέσβης μας, ο κ. Ροκανά, ζήτησε από το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάσει τα επεισόδια αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις αλβανικές αρχές για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την τιμωρία των υπευθείων, καθώς και για την προστασία της μειονότητας εν όψη και των επικείμενων εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ο πρέσβης μας, Πόπης, στα Τύρανα, κάνει λόγο για ακραίες συμπεριφορές και εθνικιστικές εξάρτησεις
που ξυπνούν μνήμες ενός βαλκανικού παρελθόντος, το οποίο όλες οι χώρες της περιοχής οφείλουν να εγκαταλείψουν. Και που πραγματικά τριχιάσαμε όταν είδαμε τι συνέβη μέσα στο ποδοσφαιρικό αυτό Σερβία, αγώνα. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα και στη συνέχεια επιστρέψαν οι Αλβανοί πίσω ως ήρωες και μετά στη συνέχεια είχαμε και την επίθεση στη Δερβιτσάνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα μπει μια τελεία και μια παύλα στην ιστορία αυτή και ότι θα αποτελούν ιστορικό παρελθόν όμως. Να δούμε λίγο τι έρχεται και στο μέλλον. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Α, δεν είμαστε. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω μια τελευταία τοποθέτηση από όλους σας προκειμένου να μπορέσουμε να κλείσουμε την κουβέντα αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να περιμένει ο πολίτης ως προοπτική εκτός από την όποια δυσκολία λέτε ότι θα έρθει μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Και πώς προοπτική... είναι δυνατόν να ξανανοίγει το θέμα κάλπης, ενώ μόλις το κλείσατε θεωρητικά με την ψήφο εμπιστοσύνης, κύριε Καρακούλη. Εμείς δεν ανοίγουμε θέμα κάλπης. Οι κάλπες θα εξηθούν το 2016 από τη στιγμή που οι βουλευτές θα εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που περιμένει ο κόσμος και αυτό που εμείς έχουμε ως στόχο και αυτό θα γίνει, γιατί είπατε τι περιμένει ο κόσμος, είναι οριστική έξοδος από το μνημόνιο. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί πέρα μπορούμε να συζητήσουμε για πολλά πράγματα όταν και δεν θα έχουμε τις δεσμεύσεις. Θα σας πω τι είσοδος. Είσοδος σε ένα νέο, για μένα εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη κουβέντα, στο πού θα δώσουμε τις δυνάμεις μας, στο νέο παραγωγικό μοντέλο αυτό που λέμε. Θεωρώ φερυπίν ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και πρέπει να γίνει αυτό από τη στιγμή που θα υπάρχουν και τα διαθέσιμα οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλει ο κόσμος να απαλλαγεί είναι από αυτή τη δέσμευση που έχει η χώρα. Και οριστικά πρέπει να απαλλαγεί, η οποία τέλος πάντων δημιουργεί και τις δεσμεύσεις που έχουμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν στην Αλβανία έχει μια σημασία. Νομίζω ότι οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια δεν θα προσφέρουν τίποτα το θετικό στην περιοχή μας. Πρέπει να πω όμως ότι ο εθνικισμός δεν περιορίζεται στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία ή στη Φύρο. Έχουμε και στην Ελλάδα εθνικισμό. Χρυσή Αυγή είναι μια δύναμη μαζί με άλλες ακροδεξίες κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις που αλυτροδοφοντοτούνται με τις άλλες εθνικιστικές οργανώσεις των άλλων βαλκανικών χωρών και έχει πολύ μεγάλη σημασία να βάλουμε όρους συνανάπτυξης, συνεργασίας και έξω από ένα πλαίσιο που μέχρι τώρα είχαμε οι βαλκανικές χώρες. Να μοιραζόμαστε τον πλούτο μας, τον πολιτισμό μας και το μέλλον μας. Και η Ελλάδα μπορεί να πρωτοστατήσει σε αυτό το πεδίο. Το δεύτερο και κλείνω είναι το ότι η κυβέρνηση καλά κάνει και συνεχώς αναμασάει ένα μυθιστόρημα ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Το να βγεις από το μνημόνιο δεν βγαίνεις με ευχές. Βγαίνεις με σύγκρουση και διαπραγμάτευση. Και δεν βγαίνεις με τη λογική να σου βάζουν όρους ακόμα και για τους πληστηριασμούς ή για τις δόσεις. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό είναι επαιτία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να φύγουμε από το δρόμο που χρειάζεται η χώρα μας, που πραγματικά είναι η οικονομική θα σας διακόψω, και η κοινωνική ανασυγκρότησή της. Θα σας διακόψω, διότι μου λένε τώρα το κοντρόλο ότι μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Καρβούνης, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε θέμα ευρείας πολιτικής συνένεσης προκειμένου να υπάρξει έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο. Θα βγει, είπε η Ελλάδα από το μνημόνιο με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση. Είναι ένας όρος που πιθανά να βάζουν κάποιοι δανειστές. Η ευρεία συνένεση όμως, αν συνοδεύεται από ενισχυμένη επιτήρηση και από ένα νέο μνημόνιο, που δεν θα το λέμε μνημόνιο, θα το λέμε κάτι άλλο, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Η Ελλάδα πρέπει να σπάσει. Άρα για συνένεση ούτε λόγος, για να το πω απλά. Μα στο ίδιο καράβι που βουλιάζει, το να βάλουμε και άλλα σωσίβια με μόλυβδο για να πέσουμε πιο βαθιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε Τζίμα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Το κακό είναι ότι το τελικό στάδιο αφορά την αντοχή του εργαζομένου. Αυτό είναι το πραγματικό τελικό στάδιο σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της ανέχειας. Και η αλήθεια είναι ότι είτε με έξοδα από το μνημόνιο ή η ίδια πολιτική διατηρείται, αυτό προβλέπουν οι μηχανισμοί και αυτές είναι και βασικές κατευθύνσεις όταν όλα τα κόμματα λένε ότι οι αναδιαρθρώσεις θα συνεχιστούν. Το κύριο σήμερα ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι: μπορεί το κυβερνητικό πρόγραμμα να αντιστρέψει αυτή την πολιτική? Όχι, θα πάει το λαό ακόμα πιο κάτω. Μπορεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούστηκε στη ΔΕΘ που πριν σαραντήσει, κοντοκουρεύτηκε κιόλας από τις διάφορες γιαγιάδες που βρίσκουν τον κύριο Τσίπρα στο δρόμο και του ζητάνε τα μισά, να βγάλει το λαό από τα βαλτόνερα? Μάλλον ούτε και αυτό μπορεί να δώσει λύση. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής. Ο κόσμος πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και να διεκδικήσει αυτά τα οποία παράγει ο ίδιος. Κύριε Τζίμα, κύριε ήσυχε και κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Αλλάζουμε τώρα θέμα και ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε μέσα από το ipop.gr ότι καινούριο υπάρχει από ανακοινώσεις αρχαιολόγων για την Αμφίπολη. Δεν αποκλείεται λοιπόν το μνημείο, το τάφος αυτός, να ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ακριβώς, Πόπη. Αποκαλύφθηκε στο σύνολό του το ψηφιδωτό. Είδαμε την Περσεφόνη να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του. Είναι νεαρή σε ηλικία.
Έχει κόκκινα μαλλιά που ανεμίζουν, φοράει λευκό χιτόνα που δένει με μια κόκκινη κορδέλα στο ύψος του στήθους. Έχει στο αριστερό της χέρι στον καρπό ένα κόσμημα. Τώρα, αυτό δείχνει ότι μπορεί να έχουμε βασιλικό τάφο. Όντως, η κυρία Μενδώνη είπε ότι με την έννοια αυτή έχουμε μια συμβολική σημασία που συνδέει, αφού έχουμε αρπακή της Περσεφόνης, τον Ένικο με τον τάφο με τους Τιμενίδες. Κάποια σχέση, λέει, προφανώς υπάρχει. Μπορεί να είναι στρατηγός, μπορεί να συνδεθεί με τους βασιλείς. Η κυρία Περιστέρη τόνισε ότι είναι μια παράσταση του κάτω κόσμου, άρα έχουμε σίγουρα ταφικό μνημείο, όπως έλεγε και όλο τον προηγούμενο καιρό. Είναι πρώτη φορά όμως που έχουμε ψηφιδωτό σε ένα ταφικό μνημείο. Είναι σίγουρα έργο μεγάλου καλλιτέχνη αυτό. Και διάνοια της εποχής του το χαρακτήρισαν οι αρχαιολόγοι. Μίλια, χρόνια, εκατοντάδες χρόνια μπροστά, αιώνες μπροστά από την εποχή του, διότι η τεχνοτροπία του είναι πραγματικά πολύ διαφορετική. Απέχει πάρα πολύ από την δεδομένη χρονική στιγμή, την τεχνοτροπία που χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τον χαρακτήρισαν διάνοια, έτσι. Έχει εξαιρετική λεπτομέρεια το έργο, όλο το ψηφιδωτό. Έχει βάθος, φαίνεται σχεδόν τρισδιάστατο, έχει πολύ ζωηρά χρώματα. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι ο Ένικος πρέπει να είναι κάποιος πολύ σημαντικός και σίγουρα ο καλλιτέχνης είχε μεγάλο ταλέντο. Είχε μεγάλο ταλέντο και ήταν και ακριβώς για να το πάρει κάποιος έτσι ώστε να βάλει τα ψηφιδωτά αυτά τα έργα τέχνης στον τάφο του. Πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά μόνο από το χρυσό των Μακεδόνων της βασιλικής οικογένειας θα μπορούσαν να προέλθουν, λένε οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς προκλήθηκε αυτή η φθορά στο κέντρο του ψηφιδωτού, έτσι. Είναι πέρα από λογική, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη όταν ρωτήθηκε. Για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Λία, τις δηλώσεις από την κυρία Περιστέρη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρήκαμε ένα τέτοιο καταπληκτικό τάφο, ένα πραγματικά απίθανο ταφικό συγκρότημα και ακόμα πιο πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε βρει ένα ψηφιδωτό, το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του και ταυτίζεται και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα με μια παράσταση μοναδική με τον Ερμή Ψυχοπομπό, τον Πλούτονα και την Περσεφόνη, που πραγματικά είναι έργο μεγάλου καλλιτέχνη. Και σίγουρα αυτός είναι ένας τάφος κάποιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε σε μια σημαντική προσωπικότητα που ήρθε στη χώρα μας και έφυγε μόλις χθες για να μας βοηθήσει να διεκδικήσουμε τα μάρμαρα και να δούμε όλα τα καινούργια που μεταδίδει ο Διεθνής Τύπος για την Αλαμουντίν και για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δέσποινα Μανδελενάκη. Λοιπόν, επέστρεψε στη βάση της η Αλαμουντίν. Ασχολήθηκαν όλοι τόσο με την παραμονή της όσο και με την επιστροφή της. Να σας πω όμως ότι οι Times σε άρθρο τους για την κυρία Κλούνη την χαρακτηρίζουν κλέφτρα. Ισχυρίζονται ότι σαν να μην έφτανε που έκλεψε και τον πιο ποθητό εργένη του κόσμου, τον Κλούνη. Φυσικά τώρα φαίνεται ότι θέλει να κλέψει και τα πιο ποθητά γλυπτά του κόσμου ή να τα απελευθερώσει ανάλογα με το πώς το βλέπετε. Ωστόσο, το γαλλικό περιοδικό Paris Match ασχολείται πολύ με την εμφάνισή της. Είπε ότι η Αμάλ Κλούνη γράφει η Αμάλ Κλούνεϊ φώτισε το Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ ασχολείται και με αυτό το συγκεκριμένο συνολάκι Σανιέλ, το οποίο φόρεσε κατά την επίσκεψή της στο Μουσείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα, μετά και από την επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν στην Ελλάδα, Βρετανοί βουλευτές μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων ζήτησαν να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο πρώτος που το ζήτησε ήταν ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, ο Τζόρτζ Άντριου, ο οποίος είπε ότι αποτελεί ντροπή για αυτή τη χώρα, τα κλεμμένα λάφυρα να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας. Του, αλλά και ο βουλευτής των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν τόνισε ότι τα αντικείμενα αυτά έχουν βασικά κλαπεί από τον λαό της Ελλάδας. Υφυπουργός πολιτισμού της χώρας ανταπάντησε βέβαια σε αυτό. Είπαν ότι θα εξετάσουν το θέμα, θα λάβουν υπόψη την πρόταση αυτή. Και βλέπουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα ότι έγινε πρόταση από τον Darcy with the Stars στον κύριο Ταμήλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος την αρνήθηκε και μάλιστα ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος, ο οποίος ήταν στο εντευκτήριο της Βουλής, άκουγε τον κύριο Ταμήλο να το διηγείται αυτό και να προτείνει μάλιστα και σε άλλους βουλευτές να κάνουν αποδεκτή μια τέτοια πρόταση, καταλήγοντας ακόμη και στην κυρία Καραμαλή, την Άννα Καραμαλή, η οποία επίσης αρνήθηκε γελώντας. Και μας βομβαρδίσατε στο Twitter. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μας λέτε στο Twitter. Φάρσα ήταν. Και ήταν φάρσα, έτσι, Στέφανε. Θύμα καλωστημένης κιόλας φάρσας. Στην οποία την πάτησαν όλοι.
Στην οποία την πάτησε αρχικά ο Μιχάλης Σταμήλος. Καθώς δεν δέχτηκε πρόταση από τον ίδιο το Γενικό Διευθυντή Προγράμματος του Αντένα. Τον κύριο Λάτσιο δηλαδή. Καθώς το ρόλο του κυρίου Λάτσιο ήταν ο Γιώργος Μητσικώστας, ο οποίος έκανε τη. Γιώργο, αν ακούς πάρει τηλέφωνο να μας πεις τι έγινε. Έκανε την πρόταση στο βουλευτή, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά καθώς δεν είχε χρόνο, αλλά και σημείωσε πως δεν ξέρει να χορεύει παρά μόνο βλάχικα. Στη συνέχεια αρνήθηκε ξανά ευγενικά, επέμενε ο Γιώργος Μητσικώστας στο ρόλο του κυρίου Λάτσιου και ξανά αρνήθηκε ο Μιχάλης Σταμήλος, που από ό,τι φαίνεται πίστεψε τελείως τη φάρσα του Γιώργου Μητσικώστα και μετέφερε και την επόμενη μέρα τις εντυπώσεις. Γιατί να μην το πιστέψει, δεν κατάλαβα. Είναι κακό να κάνει κάποιος πρόταση από ένα σόου σε έναν βουλευτή εν ενεργεία? Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Βέβαια και ο Γιώργος Μητσικώστας είναι 100% πιστικός σε όλες τις. Ο Μητσικώστας όπου και να πάρει είναι σαν ακούς το πρόσωπο που νομίζεις ότι αυτό που σου συστήνεται τέλος πάντων. Τους κάνει όλους καταπληκτικά. Θεωρείται και δικαίως θεωρείται και όλα στο νούμερο ένα μήμος σε όλες αυτές τις. Εσύ κάνεις κανέναν? Εγώ δυστυχώς όχι. Τίποτα, δεν έχω κανένα τέτοιο ταλέντο. Κανένα τέτοιο ταλέντο. Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάρσα λοιπόν, Γιώργο Μητσικώστα, γελάσαμε. Γιατί το πιστέψαμε καταρχάς. Ακόμη και στη Βουλή γελάσανε. Θα το έκανες εσύ αυτό, θα έπαιρνες μέρος στον Τάση που δεν στάρς? Χάζω στέλο γλουκοντά μου. Όχι, γιατί είμαι πολύ κακός χορευτής, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει έκπληξη. Στις ξένες χώρες. Στις ξένες χώρες μαστορεύουν στα σπίτια τους, κουρεύουν τον καζόν. Κάνουν αγώνες δρόμου για 5 λεπτά δημοσιότητας οι βουλευτές. Δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα, αυτό είναι κάτι που τους περιμένει στην ακόμα Ελλάδα, στην Ελλάδα, αν δεν το έχουν καταλάβει. Στην Ελλάδα είμαστε η χώρα των σοβαροφανών. Δηλαδή, τι να βγουν από τα κοστούμια και τις γραβάτες, είτε είναι και δημοσιογράφοι ακόμα. Και δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Όπα, παπαπα, υπάρχει το κοστούμάκι. Αυτό. Πραγματικά πρέπει ο σοβαρός άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, και να χορέψει και τούμπες να κάνει, θα είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που χορεύει. Θυμάμαι ένα γερμανό πολιτικό που πριν μερικά χρόνια είχε γίνει μεγάλη φασαρία στη χώρα του, όταν αναγκάστηκε να στρώσει με κεραμίδια τη σκεπή του σπιτιού του για να συμμετάσχει στο αντίστοιχο σώμα, το do it yourself. Ναι. Διότι επειδή ήταν από τους πιο σοβαροφανείς, δεν πίστευε κανένας ότι θα το κάνει αυτό. Α, μάλιστα. Και τους είπε ότι αν δεν έχετε καταλάβει, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δηλαδή, που τους κάνει επειδή ορθώσει το σπίτι του? Τι κάνουν οι βουλευτές όταν χαλάει η λάμπα στο σπίτι? Φωνάζουν κάποιον και το πληρώνει. Με χρήματα. Πλάκα κάνω τώρα, εντάξει, αστείευομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους Δήμους, Στάσο. Ναι, ο κύριος Ψινάκης με τον λίγο θεατρικό του τρόπο έθεσε ένα πρόβλημα που είναι η κορυφή του παγόβουνου σε πάρα πολλούς Δήμους. Μπορεί να ήταν πιο διασκεδαστικός και πιο συναρπαστικός ο τρόπος που το έβαλε ο Ψινάκης, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 19 Δήμοι καταγεγραμμένοι στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, που δείχνουν ότι είναι στην ίδια μοίρα με το Δήμο Μαραθώνα, δηλαδή βρίσκονται σε πρακτική αδυναμία πληρωμών. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι που τα καλά χρόνια, όταν δέρναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, έχουν πάρει δάνεια από εμπορικές τράπεζες με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν εξυπηρετούν αυτά τα δάνεια. Και είμαι σίγουρος ότι αυτοί είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς τους 19. Μερικοί από αυτούς δεν πληρώνουν καν τόκους. Καταπίπτουν αυτές οι εγγυήσεις και πληρώνονται από τους φορολογούμενους, δηλαδή πάνε στο δημόσιο κρέος. Ωραίοι τύποι αυτοί. Οι οποίοι δεν θα υποστούν καμία συνέπεια. Θα συνεχίσουν να περνάνε καλά, αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Πόπη, η Βουλή έχει ψηφίσει πριν 1,5 χρόνο μία διάταξη. Την εισήγαγε τότε, νομίζω, ο κύριος Μπαλτάκος, με την οποία να απαλλάσσονται αυτοί που έχουν δώσει αυτά τα δάνεια και αυτοί που δεν τα πληρώνουν. Α, ναι, τη θυμάμαι λίγο αυτή τη διάταξη. Θυμάμαι ότι γενικότερα δεν φέρουν ποινικές ευθύνες όσοι ήταν όχι μόνο για αυτού του είδους τα δάνεια και για άλλα πραγματάκια. Όσοι μετέχουν σε δουσού κλπ. Και έχουν υπογράψει τέτοιου είδους δάνεια κλπ. Το θυμάμαι. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι ότι γενικά δεν υπάρχει λογοδοσία για αυτού του είδους τη διαχείριση. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ τα λεφτά των Δήμων, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Δήμοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με πολύ λιγότερα λεφτά, το γεγονός που, όπως είπε ο κ. Δινόπουλος, δεν προβλέπεται να χρεοκοπεί φορέας της γενικής κυβέρνησης, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα
ιδιαίτερα επιβοηθητικό σε αυτή τη συζήτηση. Όσο ακούγεται τουλάχιστον. Ναι, διότι ή τουλάχιστον για τους δημότες δεν είναι επιβοηθητικό. Αν δεν έχεις καμιά ευθύνη και δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις, μπορεί να συνεχίζεις την ίδια διαχείριση επαόριστον. Έτσι. Φυσικά παραπέμπει η πολιτική και λέει ότι έχουμε βάλει διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες, έχουμε ένα παρατηρητήριο που παρεμβαίνει κλπ. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σε πολλούς δήμους ούτε διπλογραφικά συστήματα, δηλαδή δεν υπάρχει η ικανότητα να βλέπει, αν θέλετε, ένα δεύτερο πρόσωπο σε real time τι εισπράττει και τι δεν εισπράττει ο Δήμος. Υπάρχει ακόμα το σύστημα ότι πολλά μαγαζιά και ξενοδοχεία οφείλουν έσοδα στους Δήμους, τα οποία δεν εισπράττονται και πάνε στις τσέπες διαφόρων επικηδίων, χωρίς να υπάρχει δηλαδή έλεγχος πάνω στη ροή των εσόδων προς τους Δήμους. Ακόμα. Ακόμα. Εννοείς και σήμερα ακόμα που μιλάμε. Δηλαδή από το 2014, μνημόνια, χρεοκοπημένες χώρες κλπ. Και ακόμα οι Δήμοι είναι έτσι. Καλλικράτες, ξεκαλλικράτες, έλεγχοι, ξέλεγχοι. Αρκετοί Δήμοι είναι έτσι. Για να μην μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε γενικεύσεις, να σου πω ότι για παράδειγμα ο Δήμος Αθηνών κατάφερε και έλεγξε το οικονομικό του πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν άλλοι Δήμοι οι οποίοι δεν το έχουν ελέγξει το οικονομικό του πρόβλημα και συνεχίζουν να δουλεύουν όπως δουλεύανε τη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Άνευ λοιπόν σχολείων. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων στο δελτίο ειδήσεων του Star, στα ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο για διαφημίσεις και θα έρθουμε πριν πάμε στις διαφημίσεις να σας θυμίσουμε ότι για πόσα λεπτά ακόμη, Σάκη? 9 ακόμη λεπτά είναι η απάντηση από το Σάκη. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να κερδίσετε αυτήν την συσκευή που βλέπετε, που είναι All in One, λέγεται, τη Hewlett Packard. Δείτε το λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Αυτή η οθόνη έχει και το ποδαράκι πίσω. Το ποδαράκι αυτό για να το στερεώνετε όπου θέλετε. Είναι ελαφρύ να το μεταφέρετε όπου θέλετε. Συνδέεται με το πληκτρολόγιο και το ποντικάκι. Και μπορείτε να κάνετε τι? Από το να σερφάρετε στο διαδίκτυο μέχρι να τσατάρετε με φίλους και γνωστούς μέσα από την ενσωματωμένη κάμερα που έχει εδώ. Και το ενσωματωμένο μικρόφωνο που έχει. Τους βλέπετε όλους σε μεγάλη οθόνη. Είναι, τι να πω, τηλεόραση, παύλα, υπολογιστής. Αλλά μπορεί να γίνει δικό σας το 14748. Σούπερ προσφορά, απίστευτη γκατζετιά, δικιά σας. Ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας για να πάμε κατευθείαν στο εξωτερικό δελτίο και να δούμε μία ιστορία που μας έρχεται από το εξωτερικό με έναν serial killer, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δολοφόνους με τις μακρύτερες λίστες θυμάτων. Σκότωσε 36 άτομα ανάμεσά τους και ένα παιδί. Ακριβώς, Πόπη, είναι ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, όπως τον ονομάζουν, ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη γιατί σκότωσε 39 ανθρώπους ανάμεσά τους και ένα 14χρονο κορίτσι. Όπως είπε, ήθελε να κατευνάσει την οργή που ένιωθε μέσα του. Κυκλοφορούσε με τη μοτοσυκλέτα του και μάλιστα οι κάμερες ασφαλείας της αστυνομίας είχαν καταγράψει τη δράση του και έβρισκε τα θύματα του. Αυτά είναι μερικές φωτογραφίες από τα θύματα του. Τον βλέπουμε εδώ στα πλάνα που έχει καταγράψει η αστυνομία. Σκότωνε τους ανθρώπους, ζούσε με τη μητέρα του και ήταν υπάλληλος εταιρείας security. Απίστευτη ιστορία αυτή. 39 ανθρώπους, ένας 26χρονος που συνελήφθη την Τρίτη στη Βραζιλία. Και η ιστορία αυτή κάνει το γύρο του κόσμου, πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα τώρα και καλωσορίζουμε κοντά μας την κυρία Φανή Πρεβέντη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Έγινε πρόσφατα συνέδριο στη χώρα μας, στο οποίο μάλιστα μετήχανε και 800 διατροφολόγοι, διαιτολόγοι από ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα από ένα τέτοιο συνέδριο, οι ανακοινώσεις, ποια είναι η πιο σημαντική ανακοίνωση που έγινε, κυρία Πρεβέντη? Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι ένα τέτοιο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον κόσμο μας, mm-hmm. στη χώρα μας. Και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι θεωρήθηκε το πλέον πετυχημένο από τα 8 συνέδρια που έχει οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων. Γεγονός που οφείλεται στην πολύ καλή επιλογή των ομιλητών, των ομιλιών και των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Ειδήσεις έβγαλε. Έβγαλε ειδήσεις και το παρακολούθησαν και πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είχαμε την τιμή να δεχτούν την πρόσκλησή μας εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολύ σημαντικοί επιστήμονες παγκοσμίου φήμης. Ουσιαστικά αυτό που συζητήθηκε ήταν ο ρόλος του διαιτολόγου στη χάραξη ορθών διατροφικών πολιτικών mm-hmm. σε επίπεδο κοινωνίας και γενικά πολιτείας. Η προώθηση και ο ρόλος του διαιτολόγου στην προώθηση υγιών διατροφικών προτύπων με σκοπό φυσικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής και φυσικά ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον τομέα της υγείας και ειδικά στην πρόληψη χρονίων νοσημάτων όπως ο σαγαρός διαβήτης, τα καρδιαγγειακά και φυσικά η παχυσαρκία. Παχυσαρκία, γιατί παχαίνουμε? Γιατί παχαίνουμε.
Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και απασχολεί πάρα πολύ τους διαιτολόγους πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αρκεί να σας πω ότι μας απασχολεί διότι φαίνεται ότι το 40% των Ελληνόπουλων αυτή τη στιγμή θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα, με τους ενήλικες να ακολουθούν σε ένα ποσοστό άνω του 50%. Επίσης, μας δημιουργεί ένα πολύ έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι σωματικά αδρανείς. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2013, το 70% των Ελλήνων δηλώνουν σωματικά αδρανείς. Δεν κουνιέται, δηλαδή, έτσι, δεν κουνιέται από το καναπέ. Σχεδόν καμία σωματική δραστηριότητα. Τώρα το γιατί παχαίνουμε είναι πάρα πολύ σύνθετο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη βάση του εξαρτάται από το τι καίμε και τι τρώμε. Mm-hmm. Αυτό όμως το τι καίμε και τι τρώμε που εμείς το ονομάζουμε ενεργειακό ισοζύγιο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Γενετικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς, το περιβάλλον, τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως δεν μπορούμε να δώσουμε μία απλή λύση. Είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνθετο ζήτημα που η λύση του είναι σύνθετη. Για το θέμα αυτό, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, μένουμε λίγο ακόμη στο συνέδριο των διαιτολόγων από τον κόσμο για να δούμε για το ρόλο, μια συζήτηση, ένα απόσπασμα από την ομιλία καθηγητού παιδιατρικής για το ρόλο του ενεργειακού ισοζυγίου στον έλεγχο του σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας. Energy balance is really the study of how the body regulates energy through the body. So it's how we regulate food intake. So I can't imagine that we could either understand or do anything about obesity without considering energy balance. It's essentially the framework we have to use to understand why obesity occurs and what we're able to do to reduce it. Energy intake and energy expenditure are so interrelated that you cannot attribute it to one thing. And I think that's a mistake we often make, is to try to look at one reason why we have obesity. In fact, it's a complex interaction of how our diet has changed and how our physical activity has changed. So if you go back to the concept of energy balance, the body regulates weight, then the question is, if the body's regulating weight, why is everyone becoming obese? And the reason is because you have all these influences in the environment that serve to push us to eat more and exercise less. How can we do little things in the food environment, little things in the physical activity environment that help us make a few better right choices? I think we're to solve obesity, we're not talking about having to radically change our lives, but we are talking about having to make and sustain a series of small behavior changes. Λοιπόν, ενώ χθες συζητούσαμε για την άνοδο του επιτοκίου του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, για να δούμε τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε, όπως με ενημερώνουν Δήμητρα, υποχώρηση του σπρέντ. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Πόπι, υπάρχει μια ταχύ υποχώρηση τελευταία ώρα, ενώ το πρωί το βρήκαμε στα επίπεδα κοντά στο 9 και είχε ξεπεράσει και το 9, τώρα είναι στο 8,02% και συνεχίζει να υποχωρεί. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Αντίδραση λοιπόν ήταν αυτή στις στηρίξεις των Ευρωπαίων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν αυτό αρκεί. Θα το δούμε. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων, βεβαίως το βράδυ, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Έχουμε όμως και μία πολυκατοικία, για να σας αλλάξουμε θέμα, η οποία θα στεγάσει οικογένειες που κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο Δήμο της Αθήνας και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε. 9 οικογένειες που κινδύνευαν να μείνουν στο δρόμο θα φιλοξενηθούν στη δεύτερη κοινωνική πολυκατοικία του Δήμου Αθηναίων. Το δίκτυο κοινωνικής κατοικίας του Δήμου έχει σκοπό να προσφέρει στέγαση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενώ τους βοηθάει στην επανένταξή τους. Ο Δήμος της Αθήνας στάθηκε εξ αρχής στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και ειδικότερα στο θέμα της αστεγίας. Πρώτα απ' όλα φροντίζοντας ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι άστεγοι, στη συνέχεια όμως αναλαμβάνοντας και μια προληπτικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, να προλάβει ώστε οι οικογένειες να μην περιπέσουν σε κατάσταση αστεγίας. Η πολυκατοικία ανακατασκευάστηκε και επιπλώθηκε από γνωστή εταιρεία. Μας τιμά και μας συγκινεί ιδιαίτερα που μας δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε σήμερα με το Δήμο της Αθήνας και να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό το τόσο αξιόλογο και σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται δωρεάν από τις υπηρεσίες του Δήμου ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Λοιπόν, έχουμε έρθει κοντά σας και πάλι για να δούμε αθλητική κίνηση. Ο Μάκης Διώγος θα έρθει κοντά μας. Δεν θα έρθω εγώ σήμερα, θα έρθει εσύ κοντά μου. Όλο εγώ έρχομαι να σε βρω, μωρέ. Και κάνω το Σωτήρι, κάνω πήγαινε πάνω κάτω. Σήμερα, Σωτήρι, μας έχεις λείψει σήμερα. Σωτήρι, σήμερα δεν ήταν μαζί μας από την αρχή. Δεν ήταν.
έκανε άλλες δουλειές. Είχε κάτι να κάνει. Είναι πολύ εργαλείο. Είναι πολύ εργαλείο. Είναι πολύ καλός παίχτης και πολύ καλό παιδί. Και καλό παιδί. Όχι ότι πάει πίσω δηλαδή και η υπόλοιπη ομάδα. Είναι και ΑΕΚ. Ο Άκη, Είναι και πονεμένος ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ. Στεναχωρημένος, ναι. Στεναχωρημένος, γιατί. Γιατί περνάει δύσκολα η ομάδα. Αλλά τώρα. Κάτσε να πω, περίμενε. Ο Σπύρος, ο Κώστας, ο Άκης, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης. Ποιους άλλους έχω να πω. Το Θωμά, μην ξεχάσεις. Το Θωμά. Κολόνα του σπιτιού μας. Θωμά, εδώ. Το βίντεο, ποιο βίντεο. Ποιο βίντεο. Α, το βίντεο. Νόμιζα τον άνθρωπο στα βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ Ευρωλίγα. Ξεκίνησε με νίκη ο Ολυμπιακός χθες στην Ισπανία. Νίκησε 71-68 τη Βαλένθια. Μα δεν ζεσταίνεσαι με το σακάκι αυτό. Όχι, είναι ωραίο. Ωραίο είναι, ναι. Αλλά δεν είναι ζεστό. Όχι. Εντάξει. Είναι. Λοιπόν. Ο τι λένε στο ενδυματολογικό ναι. Τον Αντώνη τον Βοεράκο που είναι εμένα. Βάζει τίτλους, ρίχνεις. Ξέρω εγώ. Τι έπαθε. Παρασκευή. Συμβαίνει κάτι. Παρασκευή, κλείσαμε. Να πούμε ότι παίζει ο Παναθηναϊκός. Τι συμβαίνει, τι εννοεί συμβαίνει. Ξέρω εγώ, ρίχνεις τίτλους. Όχι, αυτά είναι κακό πράγμα. Ναι, μακριά λοιπόν, από ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πολωνική του Ρόβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ναι. Ελπίζουμε να νικήσει και να ξεκινήσει και αυτό με νίκη. Πάμε να δούμε το βίντεο και τι δηλώσει. Πάμε να πούμε εμεί μερικά δικά μα. Ξεπερνώντας τις πολλές απουσίες, ο Ολυμπιακός με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη που πέτυχε 21 πόντους, νίκησε στην Ισπανία τη Βαλένθια με 71-68 και άρχισε νικηφόρα την πορεία στη φετινή Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι με τον Μίλαν Τόμιτς στον πάγκο άντεξαν στην έδρα της Βαλένθια και με όπλο την πολύ καλή τους αμυντική λειτουργία πήραν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Εκτός από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος με τους 21 πόντους που πέτυχε στην Ισπανία ανέβηκε στην έκτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών της Ευρωλίγκας, ξεπερνώντας τον Χόλντεν, καθοριστική σημασία στη νίκη των Ερυθρολεύκων είχαν ο Λοτζέσκι και ο Σλούκας που πέτυχαν από 14 πόντους. Πρεμιέρα με νίκη στην Ευρωλίγκα θέλει να κάνει και ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί απόψε το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Πολωνική του Ρόβ. Οι νταμπλούχοι Ελλάδος με πολλά αγωνιστικά προβλήματα θέλουν τη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Πολωνίας που είναι πρωτάρα στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι από το πρώτο λεπτό, άμα μπούμε δυνατά και δείξουμε ότι το θέλουμε και πολύ το παιχνίδι, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και θα φύγουμε νικητές. Οι πράσινοι θα παραταχθούν χωρίς τον δραματία Ντεμάρκους Νέλσον και τον ανέτοιμο Λουκά Μαυροκεφαλίδη, αλλά θα έχουν στη δωδεκάδα τους τον Τζούλιαν Ράιτ. Ο Αμερικανός άσος που θα ενισχύσει το τριφύλι στη θέση 3 και 4 έπεισε τον Ντούσαν Ιβάνοβιτς και υπέγραψε συμβόλαιο. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για να σας πούμε ότι ο κύριος Στέφανος Βαρσαμίδης κέρδισε τη σημερινή μας προσφορά. Πόντιος κύριε Βαρσαμίδη, θα την ευχαριστηθείτε την προσφορά, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να βλέπετε και εμάς και να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας και στο iPop αλλά και στο LiveView και στο Star βεβαίως, που όπου σε ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας. Εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας, γιατί είναι και το τέλος αυτής της καλοκαιρινής περίοδου μέσα στο φθινόπωρο. Από Δευτέρα θα έρθουμε πίσω, μάλλον μαναμένα καλωρίφερ, μόνο αυτό σας λέω. Να περάσετε λοιπόν υπέροχα και θα ξαναείμαστε μαζί τη Δευτέρα το πρωί. Δεν φεύγετε από το Star, ακολουθεί Τατιάνα Στεφανίδου. Και η μία, η παρέα της, η υπέροχη. Φιλάκια με διώχνουν εμένα, να φύγουν λέει οι πρωινοί, να έρθουν οι επόμενοι. Δεν θα κλείσετε πριν φύγω και πριν πω το καλό θα νικήσει. Έτσι, γεια σας.